Ευχαριστούμε τον κύριο Ματζιούκη. Εσύ τον ευχαριστείς, εγώ δεν ευχαριστώ. Εγώ τον ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Ματζιούκη, διότι παρόλο δεν είχε ίντερνετ, νόμιζε ο άνθρωπος εδώ πέρα ότι ήταν κάμε, έφτιαξε για μας το ίντερνετ ο κύριος Ματζιούκης. Ο κύριος Ματζιούκης μία ώρα έκανε εκπομπή, δεν είχε ίντερνετ γι' αυτό να. Ναι. Και πιστεύεις ότι έκανε το δικό μας. Εννοείς ότι είχε και μακούλησε παπά τόση ώρα. Ήρθε το ίντερνετ την ώρα που φιλοτιμήθηκε να σκύψει το κάνει. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει τεχνικό προσωπικό του σταθμού. Όντως. Να μην ανακατεύεται ο ραδιοφωνικός παραγωγός Παύλα δημοσιογράφος, όπως θέλετε να συστηθεί. Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος. Να παίρνει το μεροκάμα των ανθρώπων που δουλεύουν στο σταθμό. Εννοείς ότι έκοψε μεροκάμα του. Φυσικά. Τώρα. Αυτό μπορούσα, δεν το σκέφτηκα. Μπορούσαμε να κάνουμε παράπονο εμείς αυτή τη στιγμή, αυτή να την πάρουμε το βαθύλακο, να πάρουμε ξέρω. Δηλαδή τώρα να τον κράξουμε. Ρε Ματζιούκη. Και να πούμε, παιδιά, στείλτε ένα τεχνικό, δεν έχουμε ίντερνετ, δεν μπορούμε να ενημερώνουμε. Ρε Ματζιούκη, γιατί το έφτιαξε, Ρε Ματζιούκη τότε. Και, και άντε να είχαμε και τίποτα εισιτήρια πάω κάρι σήμερα όπως εχθές. Πώς θα γινόταν η κλήρωση. Να το στέλνω στο κινητό μας. Ο τεχνικός αρχόταν. Ο τεχνικός. Φυσικά, ρε. Δηλαδή, κράζεις λιμπέρο τώρα, δεν κατάλαβα. Φυσικά. Κράζεις. Κράζεις, θαυμάζεις. Κράζεις, θαυμάζεις. Πάντως, έχω πάθει εδώ. Εγώ να δω. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έφαγε ένα τεταρτάκι ο κ. Ματζιούκης, εντάξει. Πάλι, να πω και τα άσχημα. Ματζιούκη, μόνο τα καλά θα λέω. Εντάξει. Λοιπόν. Το πρόβλημα δεν είναι ότι μας φάει ένα τεταρτάκι. Άλλο είναι το πρόβλημα. Σταμάτα. Σταμάτα. Παράδοση παραλαβή. Σταμάτα. Δεν είναι όλα για τον αέρα. Δεν είναι όλα για τον αέρα. Δεν είναι όλα για τον αέρα. Έχει κάνει 4x400 σκητάλη. Πού είναι ο κλάδο. Στο σχολείο. Όχι 4x400. 4x100 που κάναμε. Εντάξει. 400 ήθελα να πω. 4x400 αν τρέχαμε. Άμα σε πέσει σκητάλη κάτω καθυστερεί. Τελείωσε. Άμα σε πέσει και έρθει κι ο άλλο από πίσω. Άμα είναι και μπλάκμα να κάνει κασβαρέλα. Τον ήπια. Λοιπόν. Ποιο. Καλησπέρα, είπε. Μα σε πρώτο. Καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή που ακούτε, Δευτέρα και Παρασκευή, γνωστά πλέον τα ραντεβού μας έτσι, Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12. Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και στους αγαπητούς Σκοπιανούς που μας ακούνε. Νάτος. Έτσι, γιατί εμείς Σκοπιανούς θα τους λέμε, θέλουν δεν θέλουν, εγώ προσωπικά μέχρι να ψοφήσω θα τους λέω Σκοπιανούς όπως έμαθα, γιατί η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, τέλος. Τάσο Στέλογλου, τον ξέρετε τον κύριο Τάσο Στέλογλου. Τι είπε. Και ο Ματσιούκης. Ναι, αλλά την μπλούζα, την μπλούζα σου από κάπου εκεί τη βλέπω να την αγόρασες. Την εσύ πώς του λες άγω, Βόρεια Μακεδονία. Σκόπια, Σκόπια. Σκόπια, Σκόπια, ναι, άμπρο, είσαι ωραίο. Σκοπιάνη. Ραφαέλα Καρά, το θυμάσαι το τραγούδι. Σκόπια, Σκόπια, ναι. Ναι, πώς το άκουσες και προχθές που χόρευες στην δίσκο Τρέγια. Εγώ δεν χόρεψα στην δίσκο. Πάλι δεν χόρεψες Τρέγια εσύ. Εσύ διέπρεψες επάνω στην πίστα. Εντάξει. Εγώ σου λέω πρέπει να είμαι σκνίπα. Πρέπει να είμαι φέτα βαλμά για να χορέψω. Κοντά, πώς έχεις πει. Ή πρέπει να με πληρώσει πολύ. Την ημέρα πώς έχεις πει. Δεν έχεις πει πολλά. 3-4. 4. 3-4 εκεί. 3-4 στην δίσκο. Κάνα 2 πιο μπροστά. Και 2 πριν στο σκομπάρ. 6 ρε φίλε. 6 δεν είναι τίποτα. 6 δεν σαν μίξια τίποτα. Είναι ίσα ίσα, ειλικρινά σου μιλώ, για να έρθω λίγο στο κέφι, να κάνω λίγο κεφάλι. Εντάξει, την άλλη φορά θα σου έχουμε τρέλια. Ένα μπουκαλάκι θα σου έχουμε για να πα και φέρει καμιά γύρα. Στα 8-9 φτιάχνω κέφι. Ναι. 10-11 εκεί ξεφεύγω. Μπορεί να μην ρίξω καμιά πίσω. Να σου πω την αλήθεια, περίμενα να πάρει τουλάχιστον τη γυναίκα σου. Θέλει να χορέψετε. Άντε, όχι την κουμπάρα, τη γυναίκα να χορέψετε. Ναι, ναι. Εδώ εσύ δεν πήρε αυτή που συνόδευε. Δεν ήθελε. Πήρες άλλο. Μα ήθελε. Πήρες άλλη. Αυτή που με συνόδευε, είπα. Πήρες πάμε να χορέψουμε, όχι μου λέει. Τώρα να σου πω κάτι. Καλά που πήρε την άλλη και πήγε να χορέψει. Και σε κοίταξε κανένα. Καλά ρε Τρέγια. Μια μας ανεβάζεις, μια μας κατεβάζεις. Τι για να σας έρμασε έκανες. Μας ανέβασα ρε φίλε. Μας κατέβασες τώρα. Την αφάκα δεν πήρες. Καλά, εντάξει. Του μπαρ. Μετά τη γυναίκα μου. Γιατί πέφτει. Ακούει το. Μπορεί να ακούει. Γιατί πέφτει. Φιλιά. Πέφτει. Φιλιά, φιλιά και μην. Λοιπόν, έκανα. Αν δεν το πιστεύεις, 45 λεπτά να έρθω από το σβεστοχώρι. Γιατί τι έχει. Κάτι είχε εκεί στη Νεάπολη μια διαδήλωση. Και στέλναν όλο τον κόσμο από μαύρο γάτο. Του στέλναν από το μπακαλιαράκι από εκεί πέρα κάτω. Α, στην παράκαψη λες, ναι. Δεν ξέρω τι γινόταν, ρε φίλε. Και εκεί να πούμε στη Ρίγα Φεραίρου γίνεται η κόλαση, ο χάμος. Έρχομαι εδώ, ψάχνω να βρω πάρκινγκ, κλειστή η Φράγκον. Έχει παρκάρει ένα φορτηγό, σταματάει. Ναι. Ξεφορτώνει. Δηλαδή, ρε φίλε, έκανα, αν θες πίστεψε το, 45-50 λεπτά να έρθω από το ζωστό. 50 λεπτά φτάνει σχεδόν. 50 λεπτά, φιλαράκι, πας μουδανιά. Περνάς, Κατερίνη, σίγουρα. Την Κατερίνη την περνάς στα 50 λεπτά. 50 και πας λεπτά τώρα με άδειο το δρόμο. Για πλαταμόνα πας. Με άδειο το δρόμο, μετά τα μουδανιά, ποιο είναι, η Ποτίδα. Πας Ποτίδα. Αν και δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι στη θάλασσα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους υποσυρικτές. Ξέρουμε τι είσαι, των κατσαβράχων. Όχι, τη πόλεω είμαι. Ούτε
του κατσαπά. Όχι, όχι, όχι. Τις πόλεως, τις πόλεως με τρέγια. Τις πόλεως. Πώς δεν πήγες εδώ σε καμιά αυτή τώρα που κλείσαν τον δρόμο. Ποιον? Να βγάζεις λίγο το βρουμ βρουμ, να κάνει λίγο με το Μιχαλάκη. Το βρουμ βρουμ λέω το άλλο, το τρακτέρ. Θα το δεις το τρακτέρ Κυριακή, καλά θα το δεις. Θα το δεις καλά το τρακτέρ τώρα. Θα σου έρθει με τη... με την όπιστε. Με την όπιστε θα δει. Για πες μα... δεν με αφήνει να τρέχει. Για ένα τέταρτο να πούμε. Μία με το τέτοιο. Μία με τον Ματζιούκι, τον Έστερ Λάιν τον άνθρωπο. Λοιπόν, Πορκίτο. Ψητοπολείο Πορκίτο. Νούμερο ένα, έτσι. Άντε να δούμε πότε θα πάμε. Εσύ το λες. Τι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα λέω εγώ ότι είναι. Άμα δεν πάω από εκεί να το δω κοντά. Άντε. Πότε, τι έγινε ο Γιάννης. Ο Γιάννης έβγαινε στο εξωτερικό. Τα εδέσματα που φάγαμε ήταν καταπληκτικά. Αλλά δούμε το μαγάζι. Το μαγάζι δεν το είδαμε. Εγώ το ξέρω το μαγάζι. Ξέρεις απ' έξω. Απ' έξω το ξέρω. Ξέρεις την πλακά και η τουαλέτα. Όχι. Δεν έχω μπει μέσα να μην λέω ψέματα. Ρε τρέγια. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείο, Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και το delivery ακούει στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Έχουμε και το μεγάλο διαγωνισμό του Πορκίτο. Το Πορκίτο σας ταξιδεύει πλέον, εκτός από τις γεύσεις του, σας δίνει και ένα τρίμερο ταξίδι στο Μπάνσκο για δύο άτομα σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο LA Travel. Δύο είναι τα βήματα. Πρώτο, like και follow στη σελίδα Γεράδικο Πορκίτο στο Facebook. Και δεύτερον, tag το φίλο σου ή το τέρι σου στο σχόλιο στο αντίστοιχο post στη σελίδα για τον διαγωνισμό. Η κλήρωση, επαναλαμβάνω, θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος, να υποθέσω έτσι. Έμαθε και τον τάκο βλάχο κάπου. Τι λες ρε βλάχο. Τι λες ρε βλάχο που το Facebook μια εβδομάδα το γνώρισες εμένα, λες. Ρε παιδιά, τι θα ακούσουμε από τον Τρέγια. Από το 2007 έχω. Στην Νεάπολη τώρα και Facebook, τέλος πάντων. Από το 2007 έχω. Τι είσαι από το 7. Το 7 είναι αριθμό σου ψεύτη, Τρέγια. Άλλο νομίζω. 2007 είπα, δεν είπα 7. Ναι. Τελειώνει 7. Αμορτή. Χασαποταβέρνα, κοκορέτσια, ο κήπο στο χορτιά. Όχι, ψέματα, αυτό είναι από άλλη. Αυτό είναι από άλλη. Άλλη εκπομπή. Τι πρόλαβε. Λοιπόν, πρατήρ, εγώ καυσίμων. Γιατί είχα το ψάρι τώρα με το ραδιοφωνικό σταθμό. Κούλα. Κούλα, πολύ κολλό. Εδώ οι φίλοι σου, έχει να πει τίποτα για τη φίλη σου, ότι βλέπει φωτογραφία. Σίγουρα θα φάει ένα μπλοκ σήμερα. Είναι από το φιλικό αυτό. Σίγουρα θα φάει ένα μπλοκ με, αυτό, με αυτά που βλέπω εδώ πέρα. Με αυτούς φιλικό υπήρχε για τον οπαδό του Άρη, τον Δημήτρη. Θα πούμε. 0-2 Ηρακλής στη Ρόδο. 0-2 σετ, άλλο ένα σετ. Και θα περάσει στο Final Four της Ιερά Πέτρας. Με αντίπαλο Πάο Ολυμπιακό. Δεν άκουσα. Σίγουρα. Ξεχώς. Λοιπόν, πρατήριο εγώ καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στην Νεάπολη του αδερφού Τεχλικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα την παραγγελία σας για το πετρέλαιο στην ώρα του με μεγάλη συνέπεια. Αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Ανδρέα Παπανδρέου, παραλαμβάνω, 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο για το πετρέλαιο θέρμανσης για τις παραγγελίες σας, το 2310-611-256, η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα απογευματάκι, το κομμωτήριο ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 βρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπανδρέου, το κομμωτήριο ανανέωση, 225 Γεφυράκι Μετεώρων, επάνω στο κεντρικό. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. 2310-616-999, ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με το πάντως αυτός δεν ξέρω ποιος είναι ο πρώτος. Κότσι, μια που μας ακούει ο Θελάκη μας ο Κότσι. Αυτός. Κανακάκης. Όχι, ρε. Ο Γιουνές είναι ο πρώτος. Δεν το ξέρω ποιος είναι ο πρώτος. Ο Γιουνές δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ο Γιουνές. Ποιος είναι αυτός, ρε Κότσι, ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ένας είναι ο Ροζ, ο άλλος είναι ο Ντιγκινή. Ο άλλος ποιος είναι. Ο κομμενός της μπορεί να είναι. Όχι, ρε. Αφού λέει τρεις γλώσσες, λέει τρεις διαφορετικές γλώσσες. Ποιος μπορεί να είναι αυτός. Τέλος πάντων, ο Ντιγκινή. Ναι, φαίνεται και ο Ροζ. Λοιπόν. Θα κάνουμε διάλειμμα, πώς τη βλέπεις. Τι διάλειμμα ακόμα δεν μπήκαμε. Τι διάλειμμα. 8.30 είναι, ξέρω εγώ. Διάλειμμα. Μισό λέει. Τι μισό ρε Κότσι. Δεν ξέρεις ποιος είναι καν να πούμε. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι. Τέλος πάντων. Μας πιάνουν αδιάβαστο εδώ. Ρώτα του φίλου στον Μπουγάτσα.
Θα σου πει. Ναι, γιατί τώρα όταν έπαιξε Άρης ΠΑΟΚ, έπαιρνε μέσα στην εβδομάδα, πήρε τρεις φορές. Και στον αέρα και να βγει. Σε βάζω, αυτό και σωστό. Σε βάζω, και σε βάζω 300 αυτό ευρώ. Αυτό σωστό, να βγει. Και σε βάζω ένα χιλιάρικο και σε βάζω το ένα το άλλο. Βρε ούφο, ο Ρος είναι ο πρώτος. Ο δεύτερος είναι ο Τιγκινί, ο τρίτος ποιος είναι. Εμένα λες ταγάρι. Για κατέβασε φωτογραφία. Βλαχαδερό. Κατέβασε φωτογραφία εδώ. Αυτό ρε, ποιος είναι αυτός. Ο πρώτος ρε. Ο πρώτος από τα δεξιά. Το Ρος δεν ξέρω και τον Τιγκινί. Σε λέει ο πρώτος είναι ο Ρος, ρε φίλε. Όχι ρε, αυτός είναι ο Ρος. Αυτός είναι ο Ρος. Ναι. Δεν ξέρω εγώ το Ρος και τον πράσινο. Λες να μείνε και να γίνουμε ρεζίλοι. Μήπως ο σταμάτης λέει. Αντε ρε ούφο, δεν ξέρεις και μας πουλάς και τρέλα. Άντε, άμα σου πει η Γρηγορία. Μπας και να κάνεις περαστικός ρε. Και τον έβαλε στην φωτογραφία. Τώρα θες να ακούσεις τίποτα και εσύ και η Γρηγορία με τους... Με τους χαμένους που θα φύγουν. Τους χαμένους, μου το ξετύχει. Τι διαβάζει την κρυστάλλινη. Χαμένη είναι. Φίλε, χαμένη από τώρα είναι χαμένη. Από τώρα είναι χαμένη. Την κοινή τα ακούς. Τι είναι, την κοινή. Δύο πλευρά. Δεν ξέρω γιατί θα παίξει ο Τιγκινί. Με τέτοιο όνομα, δύο μας και δύο, την κοινή. Ο Τιγκινί. Όχι ο. Έλεος. Ο τέτοιο, ενώ πώ το λένε, ο Λιμιό έχει φοβερό όνομα. Λιμιό. Ναι, το ακού και γονατί, ο Λιμιό. Πιο καλό την κοινή. Γιατί... Το Τιγκινί θυμίζει, ρε φίλε, το καφέ της χαράς, το φατσέα. Κάτι τέτοιες λέξεις έλεγε. Ναι, ναι, άνα, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια. Πάμε, τι έχεις εσύ πρώτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τον άρχοντα του αγώνα, ο οποίος θα είναι ο 41χρονος. 40? 41χρονος. 9 ή 1. 41χρονος. 41, εντάξει. 41, νέος δηλαδή. Νορβηγός Τόρε Χάνσεν. Αυτόν όρισε η ΚΕΔ της ΕΠΟ ως τον άρχοντα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Βοηθή του, οι συμπατριώτες του Γιον Κνούτσεν και Μόρτεν Γένσεν. Ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Εμμανουήλ Σκουλάς του Συνδέσμου Θεσσαλίας. Σκουλάς βλέπω, ναι. Στην πλάτη του τα πήρε την τέταρτη τέτοιο Σκουλάς. Ο Χάνσεν ξεκίνησε την καριέρα του ως διαιτητής το 2006. Ενώ από το 2011 σφυρίζει αναμετρήσεις στην πρώτη κατηγορία του νορβηγικού πρωταθλήματος, παίρνοντας το σήμα του διεθνή διαιτητή το 2013. Δάσκαλος στο επάγγελμα, τη φετινή σεζόν, δάσκαλος τι, σε σχολείο, δάσκαλος του σεξ, τι. Δεν ξέρω, δάσκαλος είναι πάντα. Δάσκαλος. Του καράτε μπορεί να είναι. Μπορεί να του καράτε δάσκαλος, πού να ξέρω. Λοιπόν, ζήτσου. Τη φετινή σεζόν σφύριξε ακόμα μία αναμέτρηση μακριά από την πατρίδα του. Ναι. Ήταν ο άρχοντας αναμέτρησης El Masri Pyramids, που από 3-3 βγήκε αυτό. 6 γκολ. Στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Αιγύπτου. Και οι Αιγύπτιοι τα ίδια προβλήματα έχουν, δηλαδή. Ίσως, δεν το γνωρίζω καλά. Ναι. Ο Τόρε Χάνσεν ουδέποτε έχει σφυρίξει αναμέτρηση ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ έχει διευθύνει μία αναμέτρηση για τα προκριματικά του Champions League και 6 για αυτά του Europa League. Άλλα έχει παίξει ένα μάτς στο Champions League και 6 μάτς για το Europa League, έχοντας τη φήμη του καρτάκια. Καρτάκιας. Δεδομένου του ότι σε 196 αναμετρήσεις που έχει σφυρίξει, ναι. Ακούστε, δεν είναι αστείο, έχει δώσει 530 κίτρινες κάρτες. 196, άρα 2,5 κάρτες θα δίνει τόσο πολλές. 196 μάτς. Α, κοντά στις 3 κάρτες. Έχει δώσει 530 κίτρινες κάρτες και έχει δείξει την κόκκινη κάρτα 24 φορές. Άρα, εγώ επειδή είμαι καλός στα μαθηματικά, ναι. σχεδόν τρεις κίτρινες κάρτες σε κάθε παιχνίδι, ναι, και κάθε 7 μάτς. Ε? 7 μάτς. Πόσα μάτς είπες έχεις σφύριξε 100? 200 πες, δεν φύριξε. Ένα στα 8, στα κάθε 8 μάτς και μία κόκκινη. Κάθε 8 μάτς και μία κόκκινη και κάθε μάτς 3 κίτρινες. 8,2 για ναι, την ακρίβεια. Εντάξει. Και κάθε 2,8 κίτρινες σε κάθε μάτς. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ. Πολλές είναι 3 κίτρινες σε ένα μάτς. Είναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο μέσος όρος. Τι καρτάκιας. Εγώ να πω τώρα μια που είπαμε. Φυσικά δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, έτσι. Θα πω αυτό που είπα και στον πρώτο γύρο. Σίγουρα ότι ό,τι λάθη και να κάνει θα θεωρήσω ότι είναι ανθρώπινα. Δεν μπορώ να λέω άλλα στον πρώτο γύρο και άλλα στο δεύτερο. Αυτό που μπορώ να πω βέβαια είναι ότι θα περίμενα από ένα πιο σοβαρό πρωτάθλημα. Θα περίμενα έναν Ισπανό π.χ. Έτσι. Δηλαδή από ένα πρωτάθλημα πιο δύσκολο, ρε παιδί μου, όχι το νορβηγικό. Σου λέω, μπορεί να κάνει λάθος και να είναι και υπέρ του Άρη τα λάθη. Δεν λέω. Λέω ότι είπα και στον πρώτο γύρο. Θα θεωρήσω και τα λάθη που θα κάνει, αν κάνει, θα τα θεωρήσω ότι είναι ανθρώπινα. Αλλά θα περίμενα έναν διαιτητή από ένα Ισπανικό, όπως στον πρώτο γύρο ήταν ο Ιταλός. Για μένα στον πρώτο γύρο έκανε λάθη ο Ιταλός. Αλλά τα θεωρώ ανθρώπινα.
Θα προτιμούσα έναν Ισπανό. Αυτή τη φορά. Έναν Ισπανό θα προτιμούσα. Όχι Νορβηγό. Ούτε Δανό. Αυτή λοιπόν τη φορά. Ναι. Στο καμίνι τη Τούμπα. Ναι, τι θα γίνει στο καμίνι τη Τούμπα. Δεν μπορεί να στείλει. Τι δεν μπορεί. Όμοιο του κυρίου Σπανάθα. Όπως είχε γίνει Ισπανός το, είπα, το 2010. Ναι. Τι σε έκανε ο Σπανάθα τώρα. Που διεκδίκησε ο ΠΑΟΚ ναι. επίσης κάνοντας πορεία πρωταθλητισμού. Ναι, πέρσι το 75% έφτασε ο Σπανάθα. Και υπήρξε η ομάδα εδώ της πόλης. Ναι. Όπως τη χαρακτηρίζετε εσείς. Εσείς τι λες, ότι είναι από άλλη πόλη ο Άρης. Η οποία έπαιξε όχι για την ιστορία του Άρη. Όπως για ποιον έπαιξε, για Ευρώπη ήθελε να πει ο Άρης. Όχι για την ιστορία του Άρη, όπως αποδείχθηκε. Θα απαντήσω. Πες το μονόλογο, θα απαντήσω. Αλλά μέχρι. Δεν είναι μονόλογο, αφού θα απαντήσει είναι διάλογο. Σωστά. Απλά αυτό που αποδείχθηκε και μακροπρόθεσμα, γιατί ο διαιτητής ήταν ο κύριος Νταλούκας, αν θυμάμαι. Όχι, στο άλλο το μάτι ήταν ο Νταλούκας, στο Άρης Παναθηναϊκός. Στο Άρης Παναθηναϊκός με το Χαβίτο. Αυτό μπράβο, μπράβο. Όπως αποδείχθηκε και από την ιστορία, έπαιξε. Ελέο του κυρίου που ήταν γενικό κουμάντο στον Άρη, γνωστό Παναθηναϊκάκια, στο όνομα το ξέρετε όλοι, Γιάννης είναι το μικρό, είχε φέρει και κάτι καραβιές με Ισπάνους, έπαιξε η χάρη του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ήταν ο δόριος ύπος του πολεμητοχικού τότε πατέρα και της παρέας του και καλά έκανε για μένα, γιατί και ο ΠΑΟΚ το ίδιο θα έκανε αν ο Άρης έκανε πρωταθλητισμό. Έτσι, απλά. Θα προτιμούσα να με κερδίσει καθαρά ο Άρης και το χειροκροτούσα σε εκείνο το μάτς. Όχι από το 12ο δευτερόλεπτο να πάρει κίτρινη κάρτα ο Γκαρσία, αν θυμάστε ο Παύλο Γκαρσία, γιατί κοίταξε ένα ποδοσφαιριστή. Όχι με τη βοήθεια του Σπανάθα που άφησε τον ΠΑΟΚ με 9 να τελειώσει εκείνο το μάτς και δεν μπορούσαν να κοιτάξουν ποδοσφαιριστή του Άρης, φύριζε φάουλ. Δεν μπορούσε να παίξει ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς ποδόσφαιρο. Γιατί υπήρχε ο κύριος Σπάθας. Ο ιός Σπάθας, ο Σπανάδας όπως με το ονομάστηκε, ο οποίος ήρθε σε εντεταλμένη αποστολή να κόψει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ μέσω του Άρη μέσα στο Χαριλάου. Αυτή λοιπόν, και ολοκληρώνω και να απαντήσεις. Να απαντήσω, να είσαι καλά. Αυτή λοιπόν τη φορά, ο ΠΑΟΚ θέλει άλλες 6 νίκες στα 9 μάτς, αν ο Ολυμπιακός δεν γκελάρει πουθενά, για να εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Ένα από τα 6 μάτς είναι αυτό της Κυριακής. Δεν υπάρχει ευκαιρία στα συνεταιράκια σας, τους κόκκινους φέτος και τους κίτρινους των Αθηνών, να σας βάλουν δικό τους διαιτητή για να παίξετε υπέρ τους. Μα εγώ δεν το ξέρω. Δικό μας. Ωραία. Εντάξει, τελείωσες. Θα παίξετε με ξένο διαιτητή εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τα περισσότερα μάτς. Ωραία. Μα εγώ δεν είδες ζήτησα Έλληνα διαιτητή, να ξεκινήσω από το τελευταίο που λες. Ή ξένος θα ήταν ο διαιτητής. Είπα τη ζήτηση σε Έλληνα. Είπα. Απλά θυμήθηκα το Σπάθα και έκανα μια αναφορά. Ωραία. Θα απαντήσω σε όλα που είπες. Καλά κάνεις. Σύμφωνα με τη δική σου οπτική γωνία, τώρα εγώ θα πω την δική μου οπτική γωνία και κρίνει ο κόσμος που ακούει και οι ουδέτεροι φυσικά. Γιατί επαναλαμβάνω, ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λες εσύ, εκεί και οι συνοπαδοί μας, η αξία των λεγόμενων την κρίνει κατά τη δική μου οπτική γωνία πάντα ένας ουδέτερος. Ένας ουδέτερος. Γιατί από παοξία εγώ δύσκολα να βρω δίκιο, αν και πιστεύω από. Σκεπτόμενους και μυαλωμένους μπορείς να βρεις, δεν έχει σχέση η ομάδα. Τι ομάδα είσαι, σκοπός είναι τι λες. Αυτό πιστεύω πάντα. Στα λεγόμενα. Είναι. Ναι, τα επιχειρήματα βάση που έχει. Βάσει το δεδομένο. Ωραία. Και βάσει τα όσα έχει δει όλος ο κόσμος. Ωραία, ωραία. Αυτά. Εσύ είδες αυτά. Τώρα θα πω εγώ. Εγώ είπα, ξεκίνησα γιατί ξεκινάω από το τελευταίο που είπες. Είπα ότι θα προτιμούσα, θα περίμενα έναν Ισπανό διαιτητή, έστω έναν Ιταλό που ήταν Ιταλό στον πρώτο γύρο. Δεν είπα κάτι. Μα και αυτός είπε ότι μπορεί να κάνει λάθος και υπέρ του Άρη. Το ίδιο θα πω. Ναι, το ίδιο θα πω όπως είπα και στον πρώτο γύρο. Περιμένω, θα πω ακόμη και λάθη να γίνουν στο παιχνίδι, ότι είναι ανθρώπινα. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να πω από αυτό, αλλά θα περίμενα έναν Ισπανό, έναν Ιταλό, έναν Γάλλο διαιτητή. Όχι Νορβηγό και ούτε Δανό. Και τον Μπάουκ τον παίξαν Δανείοι και τέτοιο. Στην ΑΕΚ τον ρίμαξε ο Δανός. Ποιος ήταν ο Δανός τώρα σε ένα που, έχουν, που τα έκανε. Ο Δανός δεν ήταν. Που δεν απέβαλε το. Δανός δεν ήταν. Όντως που δεν απέβαλε το. Και δεν έδωσε και πέναλτι. Μπορούσε να δώσει πέναλτι. Που τα έκανε μουσκεμα. Αλλά είδες εκεί τα έκανε μουσκεμα. Εντάξει, ο Μπάουκ είπε κάποια πραγματάκια. Επίσημα νομίζω δεν και τόσο πολύ διαμαρτυρήθηκε. Διότι πιστώνεται ότι τα λάθη ήταν ανθρώπινα. Έτσι λέω εγώ. Λέω θα περίμενα έναν από αυτό, από ένα πιο σοβαρό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όσον αφορά για το Σπανάθα, είναι ένα μάτς που το χάσατε πριν μπείτε στο γήπεδο, καν. Έτσι λέω εγώ. Σωστά λες, δόθηκε κάρτα στο δεύτερο λεπτό. Όχι φυσικά για διαμαρτυρία, ούτε γιατί στραβοκοίταξε. Γιατί σφύριξε
σφύριξε φάουλ και την κράτησε την μπάλα και υπάρχει στο 12ο λεπτό, άμα με είχες προετοιμάσει θα το πω στενά κιόλας στο Facebook, στο 12ο λεπτό ο Κόκε παίρνει για τον ίδιο λόγο κάρτα. Για τον ίδιο λόγο παίρνει κάρτα. Και το λέει μάλιστα ο Σπυρόπουλος που είναι ο sportcaster του συγκεκριμένου τέτοιου, λέει ότι για τον ίδιο λόγο ο Κόκε σαν τον Γκαρσία παίρνει κάρτα στο 12ο. Εγώ για να δεις ότι είμαι σωστός λέω ότι σε εκείνο το μάτς όντως μία ανοχή περισσότερη υπήρχε στα μαρκαρίσματα του Άρη. Κάτι όμως που γίνεται πάντα στην τούπα. Πάντα, πάντα, πάντα. Στο δε 4-1 Τάσο, το 4-1 που μας διαλύσατε, στο 25ο λεπτό οι τρεις από την τετράδα του Άρη αμυντικοί έχουν κάρτα. Εκεί όμως ήταν μια χαρά, ήταν Κυριακή απόγευμα. Δεν ήταν, ήταν η Τούμπα και ήταν το Κασάνι. Κατάλαβες? Ήταν ένα μάτς που κάνατε δύο ευκαιρίες, μια μισή, δύο σούτ, ένα του Βιερίνια στο 75 και ένα του, πώς λέγεται εκείνος που έβαλε τον γκολ στην Τουρκία, ο center for σας, ο Μουσλίμοβιτς. Πάλι μια ψηλοευκαιρία, ο ΠΑΟΚ έχασε πριν πίσω στο γήπεδο, άρα ήταν πολύ καλύτερος και έχασε. Και ας σου πω κάτι, την επόμενη Κυριακή έπαιζε στην έδρα σου να πούμε την ΑΕΚ. Έχασες από την ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή. Φυσικά έχασα. Έχασες από την ΑΕΚ. Δεν πιστεύω να σε έφτανε ο Πάρος Πανάθας εκεί. Αφού ρε φίλε διαταράχτηκαν τα πάντα. Δεν διαταράχτηκαν. Όταν... Περίμενε. Όταν θα σου πω, δεν τα θυμάσαι καλά. Εγώ μια χαρά τα θυμάμαι γιατί έχασα και από τη Λάρισα. Ωραία. Όταν έπαιζες με την ΑΕΚ εσύ, ναι. Ο Ολυμπιακός είχε ήδη χάσει από τον Παναθηναϊκό. Έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει. Είχα χάσει όμως το Χαρελάο. Ναι, είχε χάσει το Χαλάου. Φυσικά. Είχε χάσει. Κέρδιζε στην ΑΕΚ. Και έγινε τότε κέρδιζε και το, έγινε στην... και το ναι, τρίπημα κέρ... τότε με, και με Σάντος. Κέρδιζε στην ΑΕΚ. Και, με... και το Σάντος τον τρύπησαν. Και με Σάντος. Α, μετά, δεν το τα ξέρω. Μετά το μάτς με, το, με τον δεν Άρη. Δεν τα ξέρω, αυτά είναι δικά σας. Του την πέσανε για την εθνική. Α, αυτά δεν τα ξέρω, δεν ναι. Το θυμάμαι. Αυτό μπορεί είμαι να είμαι κουρασμένο και έχω να δω ένα μισό χρόνο. Αυτά είναι ενδοοικογενειακά σας. Είναι ενδοοικογενειακά σας. Λοιπόν. Όπως έγινε τώρα τρύπημα, αν δεν το πήρε καμπάρι με τον Λουτσέσκου. Τι τον κάνανε του Λουτσέσκου τώρα. Καλά, στο όλη τη βδομάδα στο μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν λέγανε. Α, ναι, λέγανε για την Καλατασαράι. Ναι, για την Καλατασαράι. Ναι, και, τώρα, και πριν την ΑΕΚ δεν λέγανε για την Μπεσίκτας που έφυγε ο μπαμπάς του από την Τουρκία. Από την καλά, ρε, εσύ τώρα δεν υπέγραψε ο Λουτσέσκου σε εμβόλιο ανανέωσης. Πριν λίγο δεν είχε. Κάνω λάθος. Τι σημασία έχει, ρε φίλε. Και... Τι σημασία έχει αυτό. Τι, τέλος πάντων. Αυτά είναι ενδοοικογενειακά. Πάντα συμβόλαια. Μια χαρά σπάνε. Όταν υπάρχει πέφτει το χρήμα. Άμα σου έλεγα δηλαδή εγώ τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο θα φύγει ο πρίγκιπας, θα με πίστευες. Ακριβώς, όταν υπάρχει χρήμα και μπόλικο, δεν είναι κανένα συμβόλαιο. Λοιπόν. Πλέον. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Έχουμε πολλά. Καλά, έχουμε και, ναι, και εγώ έχω λίγο έτσι, έχω τα ποδοσφαιρικά. Άρα λοιπόν, εσύ λες ότι ο ΠΑΟΚ εκείνο το μάτς το έχασε ακόμα πριν μπει το μάτς. Πριν ξεκινήσει, λέω. Έτσι είσαι ακριβώς τώρα εσύ. Είσαι χαμένος από χέρι και δεν το γνωρίζεις. Περιμένουμε να το δούμε. Πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Περιμένουμε να το δούμε όμως, έτσι. Θα το δούμε. Και να το δούμε. Πάμε, καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα στους κούκλους. Γεια σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που σας ακούω και τους δύο. Καλά. Και είσαστε και αντίπαλα στρατόπεδα και μ' αρέσει, μου θυμίζει παλιές εποχές που τα λέγαμε στο καφενείο. Στο καφενείο. Εντάξει, όμορφα, όμορφα, ωραία όμως, έτσι, όχι στραβοστομιές και χάζα. Είπαμε. Γιατί έχουν αλλάξει οι εποχές τώρα και δερνόμαστε και μόνοι μας. Τώρα δερνόμαστε και μόνοι μας. Όχι, φιλαράκι, εμείς είπαμε από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα θα είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε. Φυσικά και δεν γίνεται να μην υπάρχει αντιπαράθεση όταν στα μικρόφωνα είναι ένας δηλωμένος ΠΑΟΞής και ένας δηλωμένος Αριανός. Έτσι. Γιατί εμείς είμαστε οπαδοί, ούτε δημοσιογράφοι, είμαστε τίποτα. Είμαστε οπαδοί, ραδιοφωνική παραγωγή, αδερφέ. Παραγωγή. Δεν γίνεται να μην υπάρχει μία κοντρίτσα, λίγο καζουρίτσα, αλλά. Μέχρι ένα σημείο, έτσι. Ένα όριο, εκεί το κόβω, εκεί υπάρχει κόφτης. Πώς υπάρχει στο αυτοκίνητο μετά τα 200. Κλατ τώρα που έβαλα. Κλατ Βαντάμ κόβει. Έτσι. Έλα, φίλε. Yes, yes. Σήμερα ήρθε μία κλίση, τον περασμένο έκανα ατύχημα με ένα αυτοκίνητο, με δικό μου αυτοκίνητο. Ναι. Το οποίο το έδωσα για απόσυρση το 2015. Και... Ναι. Και τον περασμένο μήνα έκανα εγώ ατύχημα με ένα αυτοκίνητο το οποίο το έδωσα. Δεν για έχει αυτοκίνητο σου λέει και τον, το τον χρέωσανε ατύχημα. Και πώς γίνεται αυτό δηλαδή. Και μου λέει το 100 ότι κυκλοφορεί ακόμα το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Κάτσε ρε φίλε, αφού το κάνεις απόσυρση πώς κυκλοφορεί το αυτοκίνητο. Το έδωσα σε μάντρα το αυτοκίνητο. Ωραία. Και εσύ τι σχέση έχεις, όταν κάνεις απόρριψη δεν κάνεις και. Το αυτοκίνητο με είπε το 100 συγγνώμη. Ότι σήμερα κυκλοφορεί κανονικά στο. Ναι, άλλο λέω, άλλο, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά. Όταν κάνεις απόρριψη δεν δίνεις και την πινακίδα. Την πινακίδα δεν τη δίνεις. Βέβαια, πάντα. Τότε πώς. Εσύ πού εμπλέκεσαι τότε.
δεν εμπλέκομαι. Μου ήρθε χαρτί ότι έκανε τον περασμένο μήνα ατύχημα στο όνομά μου. Κουφό, δεν ξέρω τι να πω. Αυτό θα το ψάξουμε αύριο, τώρα το απόγευμα. Τέλος πάντων, στην ουσία. Εγώ δεν πιστεύω στον Παντελίδη ότι μπορεί να χτυπήσει τα ντέρμπι, σαν προπονητής. Ωραία. Το θέμα, εγώ και θα πω και για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, υπάρχουν δύο αποτελέσματα. Η ισοπαλία δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Και εγώ έτσι το βλέπω, παραδόξως. Ή θα νικήσει 3-0 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ή 0-1. Α, δύο αποτελέσματα υπάρχουν. 0-1. Λες θα του σταματήσει για να βάλουμε ένα γκολ ή 3. Θα σας πω, ακούσατε πώς ξεκίνησα. Ναι. Δεν πιστεύω ότι ο Παντελίδης, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ανώτερο υλικό από τον Άρη. Ωραία. Εκτός το δεξί μπακ και στο φορ, στα άλλα είναι εισάξεις η ομάδα. Θα τα πάρουμε, τους πάρουμε ένα λίγο για αυτό που λες. Ναι, κοίταξε πώς πάμε λίγο αριστερά. Α, πάμε λίγο. Κάτσε λίγο, ρε Κώστα, είπες κάτι. Κάτσε, όχι, είπες κάτι. Διάλογος. Θα σου δώσει χρόνο. Ρε Κώστα, είπες κάτι. Θα σου δώσει χρόνο. Θα με αφήσει να τελειώσω την πρόταση. Όχι, δεν θα σε αφήσω να τελειώσω την πρόταση σου. Θα μείνουμε εδώ. Θα μείνουμε εδώ. Χαμήλος τον κύριο. Θα μάθεις να κάνουμε διάλογο. Όμορφα και ωραία. Θες να κάνουμε το διάλογο, αν θες το κάνουμε. Αλλιώς. Σήκωσε το. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είπες ο Άρης, πιστεύεις εκτός από τον Μάτος ότι έχει εισάξει ο Νίκο. Πάμε. Όχι. Και center force σου είπε. Ωραία, πάμε. Πασχαλάκης. Κουέστα. Ποιος είναι πιο καλός. Εισάξει είναι. Ίσως είναι και καλύτερος του Κουέστα. Εντάξει. Πάμε αριστερά. Βιερίνια. Έχουμε τον Κόρχο, το οποίο δείχνει καλά. Όχι, δεξιά σου λέει. Δεξιά δεν είναι. Ο Τζανακάκης είμαστε δεξιά. Αριστερά είναι. Αριστερά τον είπα. Αριστερά είπα Βιερίνια. Πίσω αριστερά Βιερίνια. Δεν έχεις Βιερίνια, άστο. Μάτος, δεξιά. Ποιον έχεις εκεί. Είπα, δεξιά έχουμε πρόβλημα. Τζανακάκης, δεν συγκρίνεται. Βαρέλα, στόπερ με Κρέσπο. Ποιους έχεις. Βέλεθ. Εγώ το Δελιζήσι το θεωρώ παλίκαρο φέτος. Και Βέλεθ. Και ο Βέλεθ είναι παιχταράς. Ο Βέλεθ είναι πολύ καλός παίκτης. Δελιζής δεν συγκρίνεται ούτε με Κρέσπο ούτε με Βαρέλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Σε συνέχιση. Μαουρίσιο με Ολιβέιρα. Στο κέντρο. Εγώ σου βάζω τον Σιώπη, ο οποίος τέτοιο τρέξιμο δεν υπάρχει εκεί που είναι. Ναι, και στο κέντρο. Για τον Σιώπη θα συμφωνήσω. Ούτε ο Ολιβέιρα. Άλλο στυλ παίκτης είναι. Κοίτα. Το αμυντικό σου χάρτη, όχι σου περίμενε. Το αμυντικό χάρτη για το Σιώπη μόνο. Πρέπει να πω κι εγώ. Ποιο είναι ο κόφτη του ΠΑΟΚ, δηλαδή ποιο κόβει. Για αυτόν. Για τον άλλο, ο άλλο είναι τέχνη. Το αμυντικό χάρτη του ΠΑΟΚ, ποιο λογίζεται ας πούμε, από αυτού. Το στόπερ του ΠΑΟΚ είναι ο Κρέσπο και ο Βαρέλα. Στόπερ, ο κόφτη, αμυντικό χάρτη σου λέω. Αμυντικό χάρτη. Χιλιόμετρα του Σιώπη θα κάνει κανεί. Καλά, στο κέντρο παίζει Μαουρίσιο με Ολιβέιρα. Τι αμυντικό χάρτη. Ναι, το αμυντικό χαφ ποιο είναι από του δύο. Άμυνα τετράδα πίσω την είπαμε, φίλε. Στο κέντρο παίζει Μαουρίσιο με Ολιβέιρα. Αυτή θα παίξει. Αν παίξουνε μακή για Σιώπης θα παίξει. Δεν είναι, άστε τώρα. Είναι πολύ καλός όμως ο Σιώπης, αλλά δεν είναι στο επίπεδο εγώ ούτε του Ριβέρα ούτε του Μαουρίσιο. Σιώπη δεν έχει ο ΠΑΟΚ, θεωρώ. Ναι. Έτσι θεωρώ. Εντάξει. Για τους άλλους, εντάξει, Σιώπη να τρέχει δεν έχει ο ΠΑΟΚ, λέω. Εντάξει. Ο άλλος έπαιζε στην Πόρτο, έτσι, ο Ριβέρα. Ναι, δεν είναι, αυτό σου λέω. Και ο Ματίγια πού έπαιζε, ρε παιδιά, για να θυμηθείτε λίγο. Πού έπαιζε ο Ματίγια. Εσύ... Ο Ματίγια δεν έπαιξε σε μικρές ομάδες. Πού έπαιξε. Όχι, τώρα δεν θυμάμαι. Στην Αλφα Εθνική Ισπανία έπαιξε. Στην Αλφα Εθνική έπαιξε. Δεν θυμάμαι κι εγώ, στη Βαλένθια έπαιζε. Okay. Στην Σαραγώσα. Πάμε πιο μπροστά. Μπίσες Βαρέχης. Μπίσες Βαρέχης. Για έξω αριστερά. Για πίσω από το φόρ. Δεκάρι σου λέει πίσω από το φόρ. Είναι αναγνωρισμένο. Εντάξει, καλό παίξο είναι. Καλό είναι, αλλά Μπίσεσβαρ δεν είναι, αδερφέ. Ο Μπίσεσβαρ μου αρέσει. Είναι αδυναμία με τον Πάοκ, ο Μπίσεσβαρ. Άμπρα, ο δεξιά, Ζαμπά. Δεξιά μπροστά έχουμε τον Γκαρσία. Τώρα τι να λέμε, είναι Χατζηπαναγής είναι άνθρωπος. Καλό παιχτάκι είναι αυτό. Καλό παιχτάκι είναι αυτό. Αριστερά ίσω έχετε καλύτερο από τον Λάρσον, γιατί ο Λάρσον δεν το θεωρώ. Θεωρώ που μια φυσική ικανότητα. Καλό είναι ο Λάρσον. Καλό είναι ο Λάρσον. Θα τον δούμε. Πόσο καλό είναι τώρα θα τον δούμε. Και κορυφή ακπό. Όχι, δεν στο είπα, φόρ και στα μπακ θα έχουμε πρόβλημα. Έρχεται ο Γιουνές, έρχεται! Θα πάρει πίσω το αίμα του με το χαμένο πέναλτι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα με την κουβέντα που κάναμε ότι καλύτερο υλικό έχει. Ότι έχει πολύ καλύτερο υλικό ο ΠΑΟΚ. Έχει καλύτερο υλικό. Δεν μ' άφησα τελειώσω τρέγια. Θες να πούμε και τις αλλαγές. Αλλαγές δεν έχει ο Άρης. Αν θα παίξει ο Φετβαντζίδη και παίξει καλά, είναι άλλο θέμα. Θες να πούμε νίκες ήττες στο πρωτάθλημα, θες να πούμε επίθεση, γκολ, θες να πούμε άμυνα, τι θες να πούμε.
με πήρε, αυτό είναι το τέτοιο. Με πήρε σαν ποτάμι να ναι, παραμάζομαι. Ναι. Καλά, λοιπόν, συζήτηση κάνουμε. Τέλειωνε όμως γιατί και άλλες γράμμες. Η ομάδα σου ναι, χτίζεται 3 χρόνια και ο Άρης είναι μια ομάδα 6 μηνών 7. Mm. Εκείνη η διαφορά. Yeah. Και έτσι στον προπονητή. Στον προπονητή ο οποίος είναι Έλληνας και φοβούνται οι Έλληνες να παίξουν αυτά τα παιχνίδια στα ίσα. Να σε καλά Κωνσταντίνε. Είστε κούκλε. Γεια σου. Να σε καλά, να σε καλά. Κωνσταντινόπα. Λοιπόν, προπονητής φοβισμένος εγώ έμαθα θα έρθει ο Παντελίδης. Μπα. Θα έρθει για να χάσει λίγο. Δύσκολα. Έτσι έμαθα εγώ. Για νίκη έρχεται. Θα έρθει για να χάσει λίγο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι. Ακούτε. Σ' ακούμε τώρα, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω στο φίλο τον Αριανό ότι παλικάρι μου σε ακούνε και άνθρωποι που γνωρίζουν ίσως και 5 πράγματα παραπάνω από σένα λόγω τα χρόνια που κουβαλάνε. Αλλά και το θυμητικό μας ακόμα αντέχει, δόξα τω Θεώ. Είπες τα μισά πράγματα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ με τον κάκο διαιτητή, το ξέχασες. Τη σκαριά που έδωσε ο Τσιμπούρ στον Γκαρσία και φαγική 30 κόκκινη. Το χέρι τη δεύτερη φορά που κάνει σταμαρή, είπαμε το χέρι μπροστά στον διαιτητή ο Τσιμπούρ και δεν του δίνει κόκκινη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Για να μην προχωρήσω και σε περαιτέρω. Λοιπόν, όταν λέτε για κάποια παιχνίδια συγκεκριμένα, ναι φίλε μου, όπως και άλλα πρωταθλήματα μου το κλέψαν κυριολεκτικά, μου το φάγανε δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω το όνομά σου παλικάρι, μου πειράζει, ναι. Με συγχωρείς βέβαια. Δεν πειράζει, Ζάχος λέγομαι. Ζάχο, ωραία αγόρι μου, ωραία Ζάχο. Μπορώ να συμμιλώ με το μικρό σου όνομα, έτσι. Βέβαια, προς Θεού, βέβαια. Ωραία. Εγώ δεν πήρα ούτε να σε πικάρω, ούτε για να... καταρχήν από τους παξίδες που δεν διακατέχουν από καρπάω σε φαντασία, αλλά διακατέχουν μια τεράστια δυναμική και ένα φοβερό πιστεύω για την ομάδα μου και το λαό μου. Αυτά θα τα ξεχωρίσω. Πήρα εγώ ρίμα απλά να πω ότι όλες αυτές τις δεκαετίες είδα και από είδα ότι εμένα αυτά που ήταν που προσδοκούσα να πάρω ή και άξιζα να πάρω αν θέλεις, μου τα πέραμε τη σφυρίχτρα. Και εδώ και 1,5 χρόνο τους έχω ξεγυμνώσει κυριολεκτικά. Με τους ξένους διαιτητές που δεν έχασα παιχνίδι με ξένο διαιτητή. Κάποιος ευλογημένος από εσάς τους ποδοσφαιρόφιλους, η οποία έχει τύχει στα μικρόφωνα, θα έπρεπε να κάνει μία μνήμα επ' αυτού, ναι, για αυτή την ομάδα η οποία έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Και ότι αυτή η ομάδα πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και επίσης να πω και η ομάδα σου δεν είναι άσχημη. Δεν ξέρω, το ποδόσφαιρο να γίνονται, αλλά... Δεν έχει όμως αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να το όνομά σου λίγο γιατί το είπες, δεν ξέρω το όνομά σου. Μοσκοβίτς. Δεν είπαμε τίποτα διαφορετικό αυτό που, από αυτά που λες. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Εμείς πιστεύουμε στην ομάδα μας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Εγώ τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Ναι, ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Στην έδρα του παίζει, αίτητος είναι. Καλύτερη ομάδα, καλύτερο υλικό μάλλον έχει. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη είναι ένα παιχνίδι και πιστεύουμε εμείς. Ναι. Από τη... εγώ... αυτό που είπες, δεν σε ποιο πες το μου πάλι αυτό που είπες, είπες αίτητος, ότι είπες καλύτερη ομάδα για πέστα μου και ανάμε ένα-ένα. Είπα, είναι καλύτερη ομάδα από τη δική μου, ναι. Πιο ποιοτική, περισσότερες εναλλακτικές λύσεις, αλλά ναι, για ναι. Μένα δεν είναι ένα μάτς το οποίο, όπως το παρουσιάζει ο Τάσος, θα πάω και είναι σιγουρίτα. Για μένα. Μπορεί να κάνω λάθος πράγμα... και να... Ναι, τι πράγμα? Θα σε απαντήσω. Βέβαια. Θα σε απαντήσω, Ζάχο μου. Ναι. Άκου, αγόρι μου. Αυτά δεν περνάνε πλέον. Το ότι είμαστε καλύτεροι και έχουμε αίτητη, δεν τρώμε πλέον, δεν μασάμε. Ναι, είναι ένα παιχνίδι όπως είναι όλα τα άλλα, δεν τσίπαμε πλέον. Και αυτό είναι που δεν με φοβίζει πλέον εμένα. Δεν τσίπαμε για τώρα, πόλα λένε παράδοση. Ποια παράδοση, τι να καταλάβει ο πιστεύει παράδοση. Δηλαδή, η παράδοση το είναι. Το είπα εγώ για να τσιμπήσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή μπορώ να έχω τέτοια δεν δύναμη εγώ. Αυτό τον όρο έτσι όπως το θέτεις. Ναι. Δηλαδή είναι, το θεωρώ υπεροπτικό. Είναι απλά καλύτερο, το λέω, την καλύτερη ομάδα. Εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Όχι. Ο Τάσος λέει ότι είναι πολύ καλύτερος. Εγώ λέω είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι τόσο ούτως ώστε να λέμε ότι είναι 100% άσος. Πολύ καλύτερος. Έτσι λέω εγώ. Πάρα έτσι πολύ καλύτερος. Γιατί ξέρει γιατί το λέω. Το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη λίγο Μοσκοβίτη. Συγγνώμη λίγο Μοσκοβίτη. Ναι. Το λέω γιατί. Ναι. Άκουσε λίγο τώρα. Ο Ζάχος και ίσως πολλοί φίλοι του Άρη δεν έχουν παρακολουθήσει όλα τα μάτια του ΠΑΟΚ. Να δούνε το πώς αναπτύσσεται. Τα μου, το τι τελικές κάνει. Το πόσο, το πόσο κατοχή μπάλας έχει. Με τον Απόλλωνα. Δεν με τρόμαξε με τον Απόλλωνα ο ΠΑΟΚ εμένα. Πίσω τον είδα αδύναμο, να σου πω την αλήθεια. Μπροστά είναι πολύ καλό. Με τον Απόλλωνα. Με τον Απόλλωνα. Τον Ολυμπιακό τον είδες πίσω. Όχι, δεν είδα. Με τον Ολυμπιακό στο 1-0 το παράτησα. Τελείωσε. Ναι, δεν είδες τον Ολυμπιακό. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Με τον Ολυμπιακό να τον δω πίσω. Με την ΑΕΚ τον είδες πίσω. 56 προσπάθειες για γκολ έκανε. Πώς έκανε? 56. Προσπάθεια. 56 σέντρες αριστερά. Α, σέντρες, όχι προσπάθειες. Εγώ λέω τι λέει. Και επίσης να σε επιθυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη άμυνα με μόνο 12 τέρματα.
Εντάξει. Και την καλύτερη επίθεση με 45. Ωραία. Έλα Μοσχοβίτη. Εγώ πάντως... παλικάρι μου Τάσο, δεν θα συμφωνήσω. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Ζάχο, γιατί πραγματικά στο λέω, επειδή ξέρω πάλα γόρι μου. Δυστυχώς ξέρω τι να πω, αδερφέ, από δεν ξέρω. Ναι, αδερφέ, ξέρω. Στην άμυνα είμαστε ξυλοτρωτοί. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που, που υπάρχει κενά. Αυτό το λέω και το τονίζω. Το μόνο αυσταντήν ομάδα που βρίσκω εγώ είναι ότι σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού, σε κάποια σημεία, τη βλέπω ότι είναι ασυντονιστή και βρίσκονται ευκαιρία άλλοι και σκοράρουν. Κατάλαβες. Παρόλο που είμαι καλύτερος στην άμυνα. Καλά, ποδόσφαιρο είναι ρε Μοσχοβίτη. Ναι. Θα φας. Μη θεωρείς ότι έχεις και το Γρανίτη. Ναι. Αν ήταν η άμυνα του Σάντος, θα σου έλεγα ναι. Λοιπόν. Γρανίτης είναι. Λοιπόν. Αυτή με δημιουργεί κάποια. Με Κοντρέρας και τέτοια. Η άμυνα του Λουτσέσκου έχει φάει πολύ λιγότερα γκολ από αυτή του Σάντος. Ναι, ρε παλικάρι μου, αλλά. Ποιο είναι το αλλά. Αφού ξέρεις και μπάλα, ποιο είναι το αλλά, ρε Μοσχοβίτη. Ποιο είναι το αλλά. Ναι, ποιο είναι το αλλά. Σε 21 μάτς πρωταθλήματος έφαγες 12 γκολ. Πού ξέρεις από μπάλα, δηλαδή, και μου λες ότι είσαι ευάλωτος. Ένα λεπτό, περίμενε. Τα γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Ράστι γκολ δέχτηκε. Έφαγες 12 γκολ, σου λέω, σε 21 μάτς. Αυτό είναι ρεκόρ, το ξέρεις. 9 έφαγες, δεν έφαγες 12. 12 έφαγες. 9 έφαγε. Ή 10 μάλλον, συγγνώμη. 10 μα έφαγε είναι χειρότερα. Εγώ λέω 12 έφαγε. Ναι. 10 γκολ έχει πάει στο πρωτάθλημα. Όμως επαναλαμβάνω και στο λέω ότι σε κάποια στιγμή. Πώς θα το κάνουμε. Το λάθος έμενα δεν ήταν με τον Ολυμπιακό που φάγαμε τον γκολ. Καλά, μπάλα είναι. Δεν είναι PlayStation, φίλε, να το προγραμματίσεις. Πώς θα γίνει. Τέλος πάντων. Άντε να σε καλά, πάρουμε και τους άλλους. Άντε καλά. Γεια χαρά. Έγινε. Καλό βράδυ. 10 γκολ. 12 έχει ΑΕΚ. 10 έχει ο ΠΑΟΚ, 12 έχει ΑΕΚ. Προχθές επειδή το βλέπα, 12 έλεγε. Και εγώ 12 έλεγε, μπροστά. Λέει, αυτό είδα και εγώ. 12 έλεγε και 13 έλεγε την ΑΕΚ. Αυτό θυμάμαι και εγώ. Από το επίσημο site Super League. Αυτό, είναι λέω, για... αυτό λέω, αλλά είναι 10 τα γκολ. 10 είναι τα γκολ, τους φτιάξανε. Ωραία. Πάμε πόσους φίλους έχουμε. Έχει δύο γραμμές. Δύο γραμμές, μην καλείτε άλλοι, γιατί παραπέντε ήδη. Να κάνουμε διάλειμμα. Και μετά πάλι ανοιχτά το κέντρο. 23-10-287 και 3 οχτάρια. 69-45-287 και 3 οχτάρια. Πάμε στους δύο τελευταίους. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όλους τους φίλους που. Τέλειωσε το μάτσο Ηρακλή. Τέλειωσε το μάτσο Ηρακλή, όπως λέμε. 0-3. Αν μπορώ να πω κάτι σε αυτό που είπατε πριν. Ναι. Σε ποιο? Για Παντελίδη και Πάου. Ναι. Για ντέρμπι και τα λοιπά. Έχει το 1-1 με Ηρακλή, είναι μπαστακό. Ήταν προπονητής του Ηρακλή. Του Ηρακλή ήταν με το 1-1, ναι, εντάξει. Τον δυσκολεύει. Και το 3-2. Ναι, εντάξει. Σωστό και αυτό. Πού ήταν στο Καφτατζόγλιο αυτό? Το 1-1 με τον Μπαστακό, σου λέει. Στο 88. Άλλη χρονιά, άλλη στόχη για τον ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Άλλο γύρο. Προϊστορία σου. Ευχαριστούμε πολύ. Προϊστορία σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μπράβο, κύριε. Ευχαριστούμε. Δημοσιογραφική ήταν η σφήνα του κύριου Ματζιούκη. Καλό άνθρωπο. Για να απαντήσω τον κύριο Ματζιούκη, και ο ΠΑΟΚ στα 40 μάτς που έχει πάει στη Ριζούπολη έχει μόνο 9 νίκες. Έτσι, ένα στατιστικό έτσι. Ναι, μην το λες και εσύ. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα. Ζάχο, πρωτάθλημα, Ζάχο. Ο Μπουγάτσας είναι, ποιος είναι? Όχι. Θα βάλω 20 ευρώ στο διπλό, Ζάχο. 30 έβαλε. Νοσταλγός του Καραφλοκοτσίδα, αδέρφια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας απολαμβάνουμε. Γεια σου, αγόρι. Πριν το μάτς. Το όνομά σου? Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Μιλήσαμε και τις προάλλες με τον Τάσο και με τον Κωνσταντή. Mm-hmm. Γεια σου, Μιχάλη. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά, Μιχάλη. Καλά, δόξα τω Θεώ. Να, εδώ. Ακούμε, παίρνουμε παλμό για τον ντέρμπι. Η αγωνία είναι μονόπλευρη. Εμείς ξέρουμε το αποτέλεσμα. Η αγωνία είναι πού θα σταματήσει το κοντέρ. Αυτό, να το απολαύσουμε όλοι με νικητή τον ΠΑΟΚ 4-0. 4-0, σαν τον Καραφλοκοτσίδα. Πάντως, αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, εκτός από νοσταλγός, πώς είπες το nickname σου, του μοιάζει και στη φωνή προφανώς. Εννοείται, είναι είδωλο ο Κωνσταντής. Παιδιά, έχουμε τη μητέρα των μαχών, όπως είπα. Ασπρόμαυρο εναντίον κυτρινόμαυρου. Σπάθας εναντίον Σαραμασαΐδη. Καραμασαΐδη, πόσα λένε. Πόσα λένε. Θα γίνει χαμός. Σιχαμένε, σίχαμα. Σιχαμά, σιχαμένε. Μην ξαναγελάς το κυλάκι σου. Αυτό εγώ το είπα. Ναι, ναι. Ας ευχηθούμε, παιδιά, να έχουμε καλό παιχνίδι. Αυτό χωρίς έκτροπα, χωρίς τίποτα. Έτσι. Να είναι συναχωρημένος ο Ζάχος μετά, βέβαια. Να σταχωρηθείτε κι εσείς μια φορά φέτος, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Πρωτάθλημα πήρατε. Χάστηκε μια φορά. Στεναχωρηθήκαμε στο κύπελλο. Πρωτάθλημα εννοείται αίτητο. Θέλουμε και το αίτητο. Θες και αίτητο. Γιουνές, ακούς! Άντε, κάνε κάτι. Έχασες πέναλτι.
Πάρτε εμά πίσω. Ωραία, αδέρφια, χάρηκα πολύ που τα είπα. Να σε καλά, Μιχάλη. Μιχάλη, θύμισε εμά από που μα παίρνει, φίλε. Γιάννενα. Γιάννενα, είσαι ωραίο, δε Μιχάλη. Τι σπουδάζει εκεί, τι κάνει. Σπουδάζω, άστο, δεν λέω πολλά. Είμαστε λίγο incognito εδώ πέρα. Εντάξει. Έχει κομμενάκια εκεί, γουστάρει. Χαμός, 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 περνάμε. Εκεί στο νησάκι το λοιπάς, πας για κανένα βατραχοπόδαρο. Σίγουρα. Όχι, δεν πηγαίνω για βατραχοπόδαρα. Να πας να φας και χέλι και βατραχοπόδαρα και να γουστάρεις. Ωραία. Έγινε, παιδιά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Κοίτα, επειδή είσαι και λίγο τρελός εσύ, μην πας όταν έχει καμιά 12 από φόρο στη λίμνη και σε ψάχνουμε στον πάτο. Όταν είναι ήρεμα, γαλήνια τα νερά. Πάμε στον τελευταίο πριν το break. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Ζάχο, αφού τώρα σ' αρέσει η Χαλκιδική, δεν σ' αρέσει η θάλασσα. Ναι. Γιώργος Γανιώτης. Πώς θα, πώς θα βρείτε γυναίκα να παντρευτείτε, κύριε μου. Δηλαδή, συγγνώμη, όχι στη θάλασσα βρεις γυναίκα, ρε φίλε. Στην πόλη τι βρεις. Όχι, ρε φίλε, γυναίκα δεν σε πει πάρε με θάλασσα. Πάρε με το και το δεκάζει. Ένα πρόβλημα το είχα διαχρονικά, να σου πω την αλήθεια. Ένα πρόβλημα το είχα, αλλά πει, εντάξει, πρόσεξε, έχω πάει τα τελευταία 20 χρόνια. Έχω κάνει γύρω στα 30 μπάνια. Λογικό είναι, ρε φίλε, με τρεις υποβασμούς την προετοιμασία στα κατσάβραγα πήγαινες κάτι καλοκαίρι. Ενάμιση μπάνιο το χρόνο πέφτει. Σε θάλασσα. Δεν είμαι έτσι. Δεν μου αρέσει. Προετοιμασία στα 3-5 πηγάδια. Όχι, πηγάδια. Δεν μου αρέσει η θάλασσα, αρέσει. Δεν τρελαίνομαι. Είναι τάσπο. Εδώ ο Τάσος θέλει να γίνει κουμπάρος, θα πάμε, αν δεν πάει θάλασσα, πώς θα γίνει κουμπάρος. Ο Τάσος για να γίνει κουμπάρος και να χορεύει ένα βράδυ, πρέπει να χορεύω εγώ καμιά 30 χρόνια μετά, φτάνει, γιατί μια χαρά. Φτάνει, 50 χρόνια, είσαι ελεύθερος, τέλος. Ναι. Φέτος θα παντρευτείς, με παντρεύσει, το έχει βάλει σκοπό. Κυραβάσο με έχει πρημοδοτήσει. Μια φορά να πω την αλήθεια, είπα θα την παντρευτώ μια όταν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Φέτος. Τώρα δεν υπάρχει όμως. Πρόσεξε, μην δεν γίνει φέτος και επίσης όταν θα γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί τέλος του χρόνου γίνεται. Θα αργεί και αυτό. Πάνε οι δύο αστικοί μύθοι. Το σουνού. Και ξέρεις που θα τον παντρέψω, Γιώργο, εκεί που έγινε η συμφωνία των Πρεσπών. Εκεί θα τον πάω. Εκεί θα γίνει το γλέντι. Κάτω από το υπόστεγο. Έλα ασφαλικό ακόμα να πιείς. Στις Πρέσπες θα τον παντρέψω. Λοιπόν, για τον αγώνα δεν σχολιάζω καθόλου. Θα μιλήσουμε Δευτέρα. Μετά. Έτσι, μπράβο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να σε καλά, Γιώργα, να σε καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε κανένα δύο παιδιά που μας ακούνε. Μας στέλνουν μηνυματικά χαιρετίσματα. Στον Τάσο τον Καρλίτο. Καλησπέρα, Γορίνα λέει. Καλή εκπομπή και στο Ζάχο. Νάτος και μένα. Στην Ελλάδα, σε καλά, Τάσο. Γεια σου, Τασούλη. Και ο Απόστολος, ο φίλος μας. Κοινός φίλος είναι αυτός. Από τα Οφίτσια. Ναι, τον ποιος γιουνές, ρε. Αυτόν το βάζουν να βαρέσει Μπενάλτ. Και τη στέλνει την μπάλα στα Περιστέρια. Βάλε ρε γιουνές ένα γκολ. Βάλε να πάρει το αίμα σου. Γεια σου, Τόλι γίγαντα. Θα παίξει. Γεια σου, Τόλι ράπαντα. Λογικά θα παίξει. Να παίξει, ρε φίλε. Να παίξετε με 10 γιατί είναι μεγάλο παλτό. Λες, τέτοια λέγε. Καλά που ήταν ο καλός άνθρωπος και ο μπαμπάς Πρίγιοβιτς να πούμε εκδικήθηκε. Άκου τα γιουνές. Θα σου στείλω την κασέτα της εκπομπής. Άκου. Την κασέτα το στείλω. Άκουσε τα 9 και ένα λεπτό. Άκουσε τον Τρέγια. Το θείο Τρέγια. Ο Λιμνιός της γράφης γιατί μας ακούει να ξέρεις. Ο Λιμνιός. Λιμνιός, Γιαννούλης μας ακούει να ξέρεις. Ναι, βέβαια. Γιαννούλη, τι να σε κάνω, ρε φίλε, δεν παίζω εγώ εξτρέμ. Και Πούγκουρας μας ακούει. Ποιος? Πούγκουρας. Ποιος είναι, στο Βάζελο που είναι. Ναι, ΠΑΟΚ, ναι. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Α, είπα, είναι αυτό που σου είπαν. Γιαννούλης και Πούγκουρας είναι κολλητάρια. Ναι. Που σου είπαν όταν πήγες στο. Ναι, βλέπανε τη μαρμίτα παλιά. Την τηλεοπτική παλιά, ναι, τα βιντεάκια τα αυτά, ξέρω εγώ. Έμεινε έκπληκτος όταν με είδε ο Δημήτριος. Και λέγαμε καμιά ιστορία. Δημήτρης, ποιος είναι ο Λιμνιός, δεν τους ξέρω. Ο Γιαννούλης. Τα λέγαμε. Ψεύτηκε έτσι. Ψεύτηκε όλοι. Τι εννοείς. Σαν σωματοδομή. Αθλητές είναι, ρε φίλε. Ναι. Έχουν σωματοδομή, αθλητή, τους βλέπεις στεγνούς. Ένα λεπτό. Μπασκετμπολίστα από κοντά έχεις δει. Έχω δει. Ναι. Καμιά σχέση με ποδοσφαιριστή. Σωματοδομή, μπασκετμπολίστα με ποδοσφαιριστή. Θυμάσαι τους Σαμπόνις πώς ήταν. Τον Τζέκο του ΠΑΟΚ. Ναι. Ποιο να σου πω. Τζέκο ο Αλταράς. Το δικό μας, πώς το λένε, το θηρίο που έχουμε, τον Έλληνα, το μαύρο. Το θηρίο, ρε. Δεν παίζει τώρα. Πώς το λένε, ρε, παιδί, το Σόφο, ρε. Α, ο Σοφοκλής. Ναι. Σκοτσιανίτης. Σκοτσιανίτης. Ναι. Καλά, τώρα πήγες το ξεχύλωσες. Εγώ λέω ενός σωματοδομή, ενός μπασκετμπολίστα με ενός ποδοσφαιριστή. Ναι. Βλέπεις ποδοσφαιριστή και νομίζεις ότι πάει στο γυμνάσιο. Εγώ είδα το Χαβί το π.χ. έτσι πολύ κοντά
Και νόμιζα ότι πάει πρώτη γυμνασίου το παιδί, ας πούμε. Και όμως ήταν ποδοσφαιριστής. Όλοι είναι ψεύτικοι οι ποδοσφαιριστές. Σωματοδομή τους και ο φακός, όπως σου δείχνει τηλεόραση, καμία σχέση να σου δεις από κοντά. Mm. Έτσι. Και εσάς ένα τέτοιο που είχατε, ρε. Έναν center back παλιά, πριν κάμια 15 χρόνια. Center back, όχι Ρώσο. Χαβερλάτζε, πόσο λέγανε. Αβερλάτζε. Όχι, πόσο λέγανε. Ένα πολύ καλό παίκτη. Τον είχα δει σε ένα πρακτορείο προπό μου, είπαν είναι ο Τάδε. Και λέω αυτό είναι, επειδή αυτό είναι. Αβερλάτζε, που έπεισε. Όχι, ρε, Αβερλάτζε. Έτσι, σε άτζε τελείωνε τώρα. Άτζε, έτσι, κάπως έτσι. Ένα center back που είχατε. Πολύ καλό παίκτη. Τώρα κόλλησα, αρέσει. 250 παίκτες πέρασαν τον Πάουκ. Πριν 15-20 χρόνια μιλάμε τώρα. 15-20 χρόνια, πού να θυμάμαι, ρε, φίλε. Θα μας βοηθήσουν οι φίλοι μας. Λοιπόν, πολλά, πάμε... πολλά φιλιά έχεις από τον Αποστόλη. Έτσι, ναι. Φιλιά στο Ζάχο, ρε. Κλαίω. Γελάει. Φιλιά σου. Καμιά γκόμενα μας έστειλε φιλιά. Αυτός ο Χαλιαμούτρας. Τέλος πάντων. Άντε. Κομμάτι. Λες να μας να πάρει τηλέφωνο τώρα. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, Παπαδόπουλε, Παναγιώτη, αυτός πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει άλλη. Αυτός κάθεται. Αυτός κάθεται εδώ. Ρε Παπαδόπουλα. Ρε φίλε. Πολύ μαδάς, ρε φίλε. Τι είναι αυτό να πούμε το πράγμα. Υπάρχει πολύ τρίχα προφανώς, έτσι. Καράφιασε ρε με αυτούς τους δύο που είναι το πρωί. Τον καραφλιάζουν, ε. Αυτό είναι η κυριολεξία. Ο κύριος Τσαρτίδης και ο κύριος Ασλαμάς. Ναι. Κύριος. Τι είναι, δεν είναι κύριο, τι είναι. Κατά την άποψή σου. Πάντως, φίλε, ας κολατρήσω λίγο και κόλλα, εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν το συζητάμε. Ο ένας είναι το κρυφοκούναβο, ο μεγαλύτερος. Ποιος, ο Ασλαμάς. Αυτός που τρώει, έγινε 60 χρονών και τρώει κορφλέξ για πρωινό. Ναι. Είναι μεγαλύτερος αντιπαόξης από τον Βαθύλακο. Ναι. Από τον Χρήστατο, να ξέρεις. Ο Μάριο. Ναι, γιατί αντιαργιανός είναι. Εντάξει. Γιατί είναι κουνάβι. Γιατί αντιαργιανός είναι. Είναι κουνάβι. Δηλαδή έχει το κουναβίσιο, ναι, τον τρόπο το κουναβίσιο. Ξέρω, ο άλλος είναι δηλωμένος, ρε παιδί μου, okay. Ναι. Ο άνθρωπος σου λέει πώς θα γίνω γνωστός, θα γίνω αντιπαόξης και μετά αργιανός. Έτσι έγινε γνωστός. Πάντως, επειδή ο Παναγιώτης τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο τον ξέρω προσωπικά πριν. Έτσι, δηλαδή είμαστε φίλοι άσχετα αν έχουμε, λέμε έναν καφέ εδώ και 10 χρόνια και δεν μπορούμε να βρεθούμε. Άστο. Από το 1997 που γεννήθηκε η πρώτη μου κόρη, ήταν να έρθει να τη δει. Ο Παπαδόπουλας. Ναι, στον Εύος μου που έμενα. Ναι. Και θα φωτάσω το παιδί. Ναι. Η Αθηνούλα, ναι. Γερό να, το έχει, γεννή, να την έχει ο Θεός στη Σουηδία, ναι. Είναι, κλείνεται 21, πάει 22. Ακόμη δεν την είδε. Όχι, έχει... έκανα δύο παιδιά, άλλες δύο, ναι, κόρες. Ακόμη δεν την είδε. Έχει τρομερές γνώσεις. Αυτό το ξέρουν βέβαια όσοι τον ακούνε. Τρομερές γνώσεις και τρομερό αρχείο. Είναι συλλέκτης, έτσι. Μαζεύει τα πάντα, όχι μόνο από ΠΑΟΚ. Και είναι τρομερό στο να καταπίνει και φτεδάκια. Α, δεν τον έχω δει. Και ρετσίνες, δεν τον έχω να δει. Ξέρεις. Είναι... Γεια σου Παναγιωτάκη. Σ' να τον ακούσουμε, πάρε και κανένα τηλέφωνο. Τα ρήφα και καλό γίνεται. Ρε. Εντάξει. Έχει μερικού καλού. Εντάξει, φοβερό είναι. Φοβερός. Έχει εξαίρεση. Πάμε. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. 69, 45, 287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 για του ντροπαλούλιδε και για όσου μα κρυφακούτε. Να πούμε ότι θα υπάρχει κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός χαλάει άσχημα από το βράδυ της Παρασκευής. Βέβαια, για το Μάρτιο λες αυτό, έτσι. Ναι, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν θα σαρώσει τόσο πολύ εδώ τη δική μας την πόλη. Και για χιόνια λέει, πρόσεξε. Μίλησε και για χιόνια. Τώρα μια τελευταία ανανέωση που έκανα δίνει βροχές το Σάββατο και δείχνει ηλιοφάνεια την Κυριακή. Καλά, εσείς με την τύχη που έχετε μπορεί να χιονίσει στη Θεσσαλονίκη και πάνω από την Τούμπα να έχει και 30 βαθμούς με ήλιο. Χιονίσει, ναι. Έρθηκαν αστιφώνας, Κατρίνα κτλ. Τι έγινε. Δεν θα πάρεις πόντο μέσα στην Ελλάδα. Θα φας 2-3-0 όμορφα, ωραία, γιατί να σου πει κάτι. Αν έχει Κατρίνα, μπορεί να γλιτώσει το κακό γκολ. Να χάσει ο Παντελίδης τώρα και με 3-1. Δεν θα τον πει τίποτα ο Αριάννος. Τι λες, ρε. Δεν θα τον πει. Εδώ χάσατε μέσα στο Χαριλάου και σε χειροκροτούσατε. Από ποιον. Ναι, αυτό. Με τον μπαμπά Αλέξανδρο. Αν θυμάσαι, αν θυμίσαι, εγώ το έκραξα αυτό. Ναι, το έκραξε. Το εισαγωγικά έκραξα. Είναι κάτι που δεν μ' αρέσει. Κοίταξε λίγο, φυσικά δεν σ' αρέσει γιατί αναγνώρισε ο κόσμος του Άρη την ανατερότητα του ΠΑΟΚ. Την ψυχή και την ποιότητα που είδε και ευχαριστήθηκε ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο Χαριλάου. Την αναγνώρισε ο υγιής κόσμος του Άρη και του βγήκε αυτό με το χειροκρότημα. Δεν ήταν κανένας άρρωστος, υγιής ήταν όλοι. Τον ΠΑΟΚ χειροκρότησε. Σίγουρα.
Ναι, 100%. Εγώ σου λέω, δεν μ' αρέσει γενικά, δεν έφερα μόνο παράδειγμα αυτό. Και από την ΑΕΚ που είχαμε χάσει 0-4 πριν κάποια χρόνια, πάλι χειροκρότημα. Από τον Παναθηναϊκό, στο Παλέ, χάναμε 40 πόντους, πάλι χειροκρότημα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, πραγματικά. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Όπως δεν καταλαβαίνω και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, να χάνουμε και να υπάρχει μπινελίκι, όπως και κερδίσαμε και να υπάρχει μπινελίκι. Ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Έχασες. Σηκώνεσαι, φεύγεις, δεν λες τίποτα, φεύγεις, πας σπίτι σου. Τελευταία νέα, τώρα να πάρουμε τους φίλους. Για πάρουμε τους φίλους, γιατί έχουμε αναμονή. Λέει ο Καλιανός, πώς λέγεται αυτός. Ναι, εγώ αυτόν διαβάζω. Γιάννης Καλιάνος. Καλιάνος. Καλιάνος, ναι. Μιλούσαμε για μια κακοκαιρία, λέει, που μέχρι και χθες πιστεύαμε ότι θα είναι ιστορική. Ακούστε, και θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Ωστόσο, σήμερα τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν μια κακοκαιρία λίγο πιο ήπια. Δηλαδή, εσύ Καλιάνο, έφαγε εσύ τα άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά έφαγε σίτα. Όχι, όχι. Μην βιάζεστε. Ρε, εσύ ξέρεις τι κάνουν αυτοί. Όχι, όχι. Αυτός με τον συγγνώμη, ρε, εσύ. Αυτός με τον Αρναούτογλου. Ποιος θα πει πρώτος την είδηση. Είναι, ναι, όπως εντάξει, δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι, εφημερίδες και τα. Εγώ επειδή διάβασα και στο έλεγα και στο διάλειμμα, είπε Πέμπτη απόγευμα προς βράδυ θα έχουμε 100% εικόνα για το Σαββατοκύριακο. Εγώ αυτό διάβασα. Μην το. Λοιπόν, τρελαίνουν τον κόσμο. Εντάξει, χωρίς να έχουν 100% ολοκληρωμένη εικόνα. Περιμένετε λοιπόν να έρθει η Κολοπέμπτη και μην αρρωσταίνετε τον κόσμο. Άλλωστε να φύγει ταξίδι, ρε. Μα, ναι, υπάρχουν και αυτά, εντάξει. Έλα, πάμε στους φίλους. Άλλος προγραμματίζει να κάνει κάτι όμορφο με την οικογένειά του. Μην τρελαίνετε τον κόσμο. Άσε να έρθει Πέμπτη, γιατί γίνεσαι και εσύ ρόμπα, ρε Καλιάνε. Άλλος προγραμματίζει να πάει στην Τούμπα και να σταχωρηθεί. Ναι, μην τον αγάπη, μην τον αγάπη. Να πάρω κασκόλ, να πάρω σκούφο, να πάρω γάντι. Σκούφο μην πάρεις. Να βάλω σκελέα από κάτω, ξέρω εγώ. Να μην κρυώσει. Ισοθερμικά δεν έχουν στη Νέα Πολύ. Τι? Ισοθερμικά. Σκελέα το λέμε εμείς. Ισοθερμικά. Άντε, ρε βλάχο που δεν σκέφτεσαι. Έμαθες και τη σκελέα, ρε βλάχο. Ποδηλάτη, Ελβετέ. Έντε, ισοθερμικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Για χαρά. Ο Θόδωρος είναι. Μπίλης από Στουτγκάρντη. Γεια σου Βασίλη, μοιάζει λίγο η φωνή. Γεια σου Βασίλη. Αυτός μου μοιάζει, όχι εγώ, δεν μοιάζει κανένα. Ναι, ο μοιάζει η φωνή, πραγματικά. Λίγο μοιάζει, όντως. Λοιπόν, για να πω τον Αριανό, το φίλο που είχε πάρει πρώτος, και εμένα η γυναίκα μου, για μένα είναι πιο ωραία από τη Μόνικα Μπελούτση. Ναι. Η άποψή του ήταν, εντάξει. Κομμάτι, μπούτια, στήθος, δηλαδή έλεγα. Να τη δούμε, να κρίνουμε. Βγάλε μια φωτογραφία να τη δούμε. Τον είδαμε, δηλαδή, τι κρίναμε, ότι είναι καλύτερος. Έτσι, εντάξει, να κάνουμε, ρε φίλε. Έλεος, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει. Τώρα για τον τυφώνα του Σαββατοκύριακου, τον ΠΑΟΚ το λένε. ΠΑΟΚ το λένε, τον τυφώνα. Έχετε έρθει, ρε παιδιά, εγώ δεν καταλαβαίνω την αισιοδοξία σας. Έχετε έρθει με πολύ καλύτερες ομάδες κατά καιρούς μέσα στην Τούμπα και έχετε φάει και 3 και 4. Δηλαδή, πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία, δηλαδή. Πείτε μου και εμένα να καταλάβω. Να σου πω εγώ. 10 γκολ παραπάνω από εμάς και έχετε βάλει 25 λιγότερα. Να σου πω εγώ πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία. Ξέρεις τι λένε οι Αριανοί. Ήρθα μέσα στην Τούμπα, στο κύπελο, ναι. Σου πήρα χ. Και έπρεπε να κερδίσει. Ναι. Έπρεπε να κερδίσει. Άκου! Έπρεπε να κερδίσει. Ήρθε στο Χαριλάου μετά από 4-5 χρόνια που ήρθα εγώ, Αλφα Εθνική. Ωραία. Αν έβαζε το πέναλτι ο Γιουνές, θα κέρδιζα. Μπορεί και να χάνες. Θα κέρδιζα. Άντε εκεί. Πρόσεξε λίγο. Ναι. Δεν έχει άδικο. Μπορεί όμως μπάλα δεν παίζεται. Ναι, αλλά δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Εσύ διαφωνείς αυτό που λέει. Διαφωνείς αυτό που λέει. Συμφωνώ ότι μπορεί. Αλλά με το μπορεί δεν παίζουμε μπάλα. Σωστό. Δεν λαμβάνει όμως κάτι υπόψη του. Ότι, Τίποτα δεν λαμβάνει υπόψη. Δηλαδή, μια ομάδα που είναι αίτητη εδώ και ένα χρόνο, θα θέλετε για πλάκα να την κερδίσετε. Εντάξει, δεν πάμε πλάκα, ρε φίλα, κερδίσουμε. Σιγά. Ότι το λιοντάρι της Ρουμανίας. Ποιο? Ο Λέοντας της Ρουμανίας. Ποιο λιοντάρι, αυτός που, που με αντιγράφει, αυτός. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έχει επικεντρώσει όλη την προπονητική του αρετή. Σοφία. Όλη την προπονητική του τακτική. Σοφία. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει το κύπελο που έκανε ένα χ με τον Άρη, όπως το έλεγε εσύ, σε ένα αδιάφορο μάτς βαθμολογικά. Έτσι το έλεγες. Αδιάφορο, το έλεγες. Αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά που μας στήχησε την πρόκριση. Στήχησε. Θυσίασε όλη την μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία ιστορικά, αναδρομικά, αν πάμε στο παρελθόν που έχει ο ΠΑΟΚ στάς Ευρώπας. Έτσι. Το κύπελο έχει τον Πανιόνιο μετά τα μάτσα δύσκολα εδώ πέρα. Σου λέει θα τον περάσω. Δεν λαμβάνεται κάτι υπόψη ότι όποιο μάτς έδωσε τεράστια σημασία στο πρωτάθλημα ο Λουτσέσκου, το πήρε σχετικά άνετα. Σχετικά άνετα θα πω εγώ. Γιατί για όχι όλα τα. Με τα Γιάννενα δεν το πήρε. Μόνο να αφήσουμε στον πάγκο κερδίσαμε. Με τα Γιάννενα δεν το πήρε για πλάκα. Με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι δεν το πήρε για πλάκα. Με την ΑΕΚ στην Τούμπα στον πρώτο γύρο δεν το πήρε για πλάκα. Με τον Άρη στο Χαριλάου δεν το πήρε για πλάκα. Τώρα πραγματικά δίδυκε. Δίδυκε ντρούλινγκ δίδυκε. Όχι φίλε, εγώ είναι γνωστό ότι είμαι αντικειμενικότατο. Και ότι λέω τα πράγματα με το όνομά του. Τότε φιλάριστα όλα τα πήρα για πλάκα με
Αντικειμενικότατο είναι. Εντάξει. Βέβαια, διαφωνεί. Αφού ντύθηκε Ζάχο, όντω. Πού διαφωνεί. Αυτά θα τα έλεγα εγώ και με πρόλαβε. Μπράβο, ρε Τρέγια. Κάτσε να κάνω εγώ τον Παοξή τώρα. Μα ρε παιδιά, κάτσε να κάνω τον Παοξή. Εγώ ξέρω ένα. Έλα, να γίνει ένα καλό μάτς, να μην έχουμε έτσι τίποτα τραυματίσει, τίποτα τράβαλα, τίποτα τέτοια από καμία ομάδα, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα. Και ο Ακπομ θα είναι ο MVP, σας το δίνω από τώρα. Ωραία. Δύο παστέλια. Δύο Ακπομ. Να είστε καλά. Γεια σας, καλά. Βασιλάρα, το γράφουμε. Γράφτηκες και εσύ, Βασιλιά. Καλό βράδυ, γράφτηκες και να δούμε τη Δευτέρα, θα δείξω το Δευτέρι. 23-10, 2-87 και 3-8, να μας πείτε τη δική σας άποψη, τι πιστεύετε για το μάτς της Κυριακής, για την τερμπάρα. Που θα γίνει, σας το λέω εγώ, άστελε ο Καλιάνος και ο Αρναούτογλου για αυτά. Σας το λέω τώρα. 35 βαθμούς. Θα έχει ψόφο την Κυριακή. Να το ξέρετε. Mm. Θα χιονίσει, εγώ πιστεύω, θα χιονίσει το όλοι Σάββατο. Με σκούφο, όλοι με σκούφο. Θα χιονίσει το Σάββατο, θα ψιλοπέσει ένα ψιλοχιονόνερο, λίγο χιονάκι στην Τούμπα. Mm. Θα είναι αγριεμένα τα παιδιά. Όμορφα, ωραία. Θα τρέχουν παραπάνω και την Κυριακή δεν θα χιονίζει την ώρα του ματς. Απλά θα είναι λίγο το τερέν βαρύ. Έτσι. Αυτό βέβαια. Ευνοεί λίγο την πιο άτεχνη ομάδα από τις δύο. Κρίνετε εσείς ποια είναι, εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Έτσι. Αλλά νομίζω η ψυχή, το πάθος, η αποφασιστικότητα και η όρεξη που έχει αυτή η ομάδα που έχει δείξει με 19 νίκες σε 21 μάτς, Ζάχο, νομίζω ότι θα κερδίσει όλα τα υπόλοιπα. Ντύθηκες και αρνιακός τώρα, έδωσε και πρόβλεψη για καιρό, εντάξει. Δώσε και ακριβές σκορ, για αυτά. Είσαι... Ακριβές σκορ. Ακριβές σκορ, εγώ τον πιάνω τον Πάοκ. Το πω στο τέλος. Ναι, εγώ τον πιάνω. Με τον Ολυμπιακό το πιάσε 1-1, ναι. Ναι, κοντά. Τον Ολυμπιακό τον έπιασα. Κοντά ήσουν. Τον Ολυμπιακό τον έπιασα. Γιατί δεν το λες. Τον άλλον δεν έπιασε. Τον άλλον δεν τον έπιασα. Ναι, τι να κάνουμε. Έπεσα έξω. Δεν λες όμως για τα άλλα που πιάνω του Πάοκ. Το 5-1 που έγραψα προχθές. Δεν είπε. Καλά, εκεί κοιμήθηκε ο Θεός, Άι Λευτέρης και Άγιοι Πάντες μαζί. 1-5 ακριβές σκορ. Τελικό σκορ θες. Εγώ πιστεύω 1-2-0. 2-0. Καλά, θα μας το πει και την Παρασκευή. 2-0-3-1. 3-1. Κάπου εκεί το βλέπω. Καλό άνθρωπο μα, βάζει να βάλουμε και το μάτς. 2-0-3-1 το βλέπω. Ωραία. Πάντως θα είναι δύσκολο το μάτς για τον ΠΑΟΚ, δεν θα είναι εύκολο. Ωραία. Δεν θα πάμε, είναι εύκολο. Πάμε στους φίλους. Για πολλούς λόγους. Πάρα πολλούς λόγους. Είναι το διπλό που πήρε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Χαριλάου. Είναι η αλλαγή προπονητή ότι πρέπει ο Παντελίδης να δείξει κάτι διαφορετικό. Είναι το πρεστίζ στην πόλη μέσα γιατί θα γίνει ο ήρωας. Ναι. Θα γίνει ο μεγάλος προπονητής αν κόψει βαθμό τον ΠΑΟΚ ή αν καταφέρει και τον κερδίσει ο Παντελίδης ή η ομάδα του Άρη. Θα έχουμε τρελά πανηγύρια στο Χαριλάου γιατί γι' αυτό ζουν και αναπνέουν οι φίλοι μας. Καλά, βέβαια δεν θα ανάψουμε τις προβολές να κάνουμε το γύρο του Θριάβου μετά το κύπελο που μας αποκλείσατε. Τι να κάνουμε. Που άναψαν οι προβολές και πήγατε 4-5 χιλιάδες. Μα διψούσε ο κόσμος γιατί δεν μας δώσε. Μία η ώρα τα μεσάνυχτα. Δεν μας δώσε εισιτήρια. Μία η ώρα τα μεσάνυχτα. Μα δεν πήγαμε για να πανηγυρίσουμε. Τι πήγατε. Ψάχναμε την μπάλα του Καράμπελα. Γι' αυτό άναψαν οι προβολές. Είναι πίσω στο σχολείο η μπαλάς. Πάμε. Στην Τριάπολη τη βρήκα. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Έλα φίλε. Τι έγινε, έπεσε, πού να περιμένει ο άνθρωπος. Πιάσαμε τον πύρι. Έχει άλλον. Δεν πειράζει. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Να πούμε έτσι και λίγο. Του φάγαμε τον Διαμαντόπουλο. Διαμαντόπουλο. Εγχείρηση. Εγχείρηση ο Διαμαντόπουλο. Κρίμα, γιατί είναι παιχτάκι, κάτσε καλά. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Αυτό που διάβασα, δεν θυμάμαι από τον γιατρό του, είναι ότι τουλάχιστον είπε ότι με παρόμοιο ας πούμε, πρόβλημα το 90% των παικτών δεν θα μπαίναν καν στο γήπεδο. Μπράβο, δεν του το είχα. Μπράβο το Διαμαντόπουλο, γιατί δείχνει δίψα και δείχνει όρεξη αυτό το πράγμα. Βέβαια, το χειρουργείο δεν το γλίτωσε και υπάρχει εδώ φωτογραφία με τους συμπαίκτες του να είναι στο νοσοκομείο. Όπως και σήμερα είχαμε Τάσο. Κακώς θες δεν το είπα. Από την αλήθεια το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια. Το φιλικό που έγινε για τον οπαδό του Άρη, τον Δημήτρη, έτσι, που είχε ένα ατύχημα και περνάει δύσκολες στιγμές. Υπήρχε φιλικό μεταξύ την ομάδας μπάσκετ του Άρη και του Ερμή Λαγκαδά στο Παλέντε Σπορ και όλα τα έσοδα πήγαιναν στην οικογένεια του παιδιού. Εντάξει, μαζεύτηκε κάποιος κόσμος. Ελπίζω τα εισιτήρια να εξαντλήθηκαν. Ήταν 5 ευρώ οικονομική ενίσχυση. Και σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω δεν υπάρχει ούτε χρώμα, ούτε ομάδα. Πιστεύω και πιο παλιά σε ανάλογες περιπτώσεις οπαδών άλλων ομάδων ή δεν χρειάζεται να είναι και οπαδός και άνθρωπος. Είναι αυτό που λέω συνέχεια ότι όταν μπορούμε κάπου να βοηθάμε έτσι, να το κάνουμε. Δεν πιστεύω να διαφωνείς. Όχι βέβαια, σοβαρά έτσι. Όταν υπάρχει και θέμα υγείας ειδικά, υπάρχει θέμα υγείας. Έγινε το μάτς, 6 ώρα ήταν σήμερα. Να ξαναγίνει κάποια άλλη εκδήλωση. Ναι, είπανε ότι θα συνεχιστεί αυτό γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά για την θεραπεία του παιδιού. Είναι πάνω από 2 χρόνια
ο οποίος βασανίζεται από το ατύχημα που είχε. Τι να πούμε, εμείς τώρα σαν την υγεία δεν νομίζω να υπάρχει κάτι, και όσοι είτε οι ίδιοι είτε κάποιος διπλανός σας περνάει μια δύσκολη φάση, καταλαβαίνετε γιατί λέω. Όσοι δεν το έχετε περάσει δεν καταλαβαίνετε. Εύχομαι να μην το περάσει κανένας. Αυτά, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις. Από Πειραιά παίρνω. Νεαπολίτης Αριανός. Γεια σου, ρε Νεαπολιτάκι. Γεια σου. Σπάνιο είδος είσαι, να ξέρεις. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Αντώνης. Δημήτρης. Δημήτρης. Αριστίδης. Κοντά πέσαμε, ρε φίλε. Με το ωραίο όνομα. Ναι, τι, Αριστίδης με. Με Γιάννη το ίδιο. Δημήτρη, τι, δίπλα είμαστε. Το ίδιο πράγμα είναι. Γενικά ονόματα. Ωραίο. Πάμε. Τι έγινε, θα ανεβαίνω πάνω και χαλάει ο καιρός. Εντάξει, Σαββατοκύριακο χαλάει. Σαββατοκύριακο, Σαββάτο ανεβαίνω. Εσύ, αν θυμάμαι καλά από το τηλέφωνο σου, για το Άρη ΣΑΕΚ, ας πούμε, θέλεις να παρευρεθείς, έτσι. Λογικό είναι. Οπότε τότε θα έχουμε καλό καιρό. Μιλάει εδώ. Έχω δίπλα μου τον Αρνιακό, τα ξέρει όλα. Μη στεναχωριέσαι. Ξέρει και για το άλλο Σαββατοκύριακο. Αδιούλα θέλουμε, ρε Ζάχο, να ανέβουμε λίγο, να περάσουμε καλά. Ναι, θέλει, όχι, λέω για τον καιρό, έτσι κι αλλιώς στην Τούμπα δεν μπορείς να πας, έτσι. Όχι, Τούμπα δεν μπορείς να πάω. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι κι αλλιώς, άρα το Άρης ΑΕΚ της άλλης εβδομάδας. Α, και έχω πάει. Και σε ντέρμπι Άρης, πάω Άρης, έχω πάει. Αν και μας είπες στην ηλικία σου, δεν θυμάμαι, 37. Ναι. Ναι, γιατί η τελευταία φορά που υπήρχαν οπαδοί δύο ομάδων στην Τούμπα, νομίζω όχι, έχει 14. Με τους Παοξίδες. Α, δεν πήγε, ναι. Με τους Παοξίδες, με φίλους Παοξίδες, εντάξει. Ναι, και τα αδέρφια μου, με τους φίλους. Νομίζω κάνει μια διακοπή. Τελευταίο μάτς που υπήρχαν έτσι οπαδοί στην Τούμπα και των δύο ομάδων ήταν το 2-2. Το Παοκάρι στο 2-2. Δεν νομίζω από τότε. Πρέπει να είναι ή το 5. Για βοήθαμε εσύ, ρε. Ή το 5 είναι αυτό, ή το 4 ή το 6, κάπου εκεί είναι. Έχει 14-15 χρόνια. Ποιο, το 2-2. 1-0 ο ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Σαχούρχο, 2-1 ο ΠΑΟΚ με τον Καρυπίδη και 2-2 ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Καρυπίδης που πήγε μετά στην Ιρλανδία. Που χάσαμε εκείνο τη χρονιά στο Χαριλάο. Στο Χαριλάο μετά χάσαμε, είναι το 1-3. Μπράβο. Είναι και το Χαριλάο. Το αντίστοιχο είναι το τελευταίο μάτς που υπήρχαν οπαδοί των δύο ομάδων. Εκείνη τη χρονιά τελείως. Δεν θυμάμαι αν κάποιος φίλος μπορεί να μας βοηθήσει ποια χρονιά ήταν. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη χρονιά πάντως. Όχι. Αυτό είναι σίγουρο ότι είναι. Λέω ποια χρονιά είναι. Το 3, το 4, το 5 δεν μπορώ να θυμηθώ. Το 5 ήταν γιατί πέσαμε εκείνη τη χρονιά. Ναι, είναι για να είναι ο Σαχούρχο, για να έχει βάλει τον γκολ. Ναι. Άρα είναι το 3-4 πρέπει να είναι. Παίξαμε με τη Ρώμα Ευρώπη. Ναι. Λόγω ναι. Το 4 πρέπει να είναι. Την κολάρα Σαχούρχο. Έβαλε εκείνο τον κολάρα, δεν το είδαμε καν. Τέλος πάντων. Εκεί μας δεν το είδαμε. Πάμε. Όχι, Ζάχο, το άλλο το παλικάρι, πώς το λέω. Ο Τάσος. Ο Τάσος, μπράβο. Και εσύ είναι απόλυτης είσαι. Εγώ, φίλε, είμαι Γιάννη Μαθρέμανε. Χθες δεν σου έκανε ανάκριση για να σε τεστάρει. Εγώ έχω γεννηθεί το 1970, αδερφέ. Γεννήθηκα στην Ανδρέα Δημητρίου, έτσι λεγόταν η οδός, και μετά έμενα μία οδό, το πατρικό μου δηλαδή, πάνω από τη Λαγκαδά, στην Αυστραλία. Αυστραλία, κοντά στο πάρκο του Μακεδονικού. Εκεί μεγάλωσα. Εγώ εκεί είχα φάει μια πυρουνιά στο πόδι. Πυρουνιά. Πυρουνιά. Από Παοκτζή. Ναι. Στο πόδι. Τι, σε πέρασε για Μπούτι Κοτόπουλο. Σε πέρασε και κέρσα. Στο ύψος του Μυρού, το 98. Ναι. Ήταν όταν αναιρεθήκαμε πρώτη φορά που... Εντάξει, οι λιθιότητες είναι αυτά που δεν αξίζει η Αριστείδη να τα συζητάμε, είναι οι λιθιότητες. Και φυσικά τα κατακρίνουμε, έτσι. Τα κατακρίνω, αλλά πλέον έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και το... Χάρη σε αστείωτητα, όσο λέω, έτσι. Εντάξει, δεν αξίζει τον κόπο, ρε εσύ. Δεν μου λες... Δημήτρη, Αριστείδη, αυτό τώρα που ακούς, έτσι εδώ με τον Ζάχο που κάνουμε από τη Δευτέρα, έτσι εκπομπές και έχει πάω κάρις και αυτά, δεν το γουστάρεις, ρε φίλε. Ναι, πώς δεν το γουστάμε, γι' αυτό σας... Δηλαδή, τον πειράζομαι, πειράζει, θα ανεβάσουμε και λίγο τόνος οπαδί μας, εντάξει, αλλά υπάρχει φρένο, ρε φίλε. Σε όλα υπάρχει φρένο. Σε λογικά πλαίσια. Έτσι, περνάει και η ηλικία. Όσο περνάει η ηλικία, καταλαγιάζουν λίγο οι εντυπώσεις, λίγο, πώς το λένε, αυλύνονται οι εντυπώσεις. Όταν είσαι πιο νέος, το βλέπεις και λίγο διαφορετικά. Έτσι, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Δεν μου στην εφηβεία ήμουν αλλιώς. Τώρα στις 37-38. Όλοι ήμασταν αλλιώς, φίλε, όλοι. Μπράβο, έχω οικογένεια, έχω δύο κόρες. Α, σου ζήσουν, σαν τον Τάσο. Σου ζήσουν, Αριστείδη.
Ορίστε. Να σου ζήσουν, αγόρι. Να σου ζήσουν. Α, να είσαι καλά και εσύ, ότι επιθυμεί τα παιδιά σου, παιδιά, ζάχο, δεν ξέρω αν είσαι. Όχι, όχι, δεν έχω, φίλε. Νόμιμα δεν έχει. Ναι, τώρα τίποτα άλλο δεν ξέρω να σου πω. Δεν με ενοχλείς. Τα παράνομα δεν τα ξέρεις κιόλα. Εγώ είδα κανένα δυο πιτσιρικάδες στο μοιάζουνε. Τι πλάκα σε. Τέτοια λες, με έχεις βγάλει το όνομα, ρε. Εκεί στα... Πω, ρε, φίλε. Εκεί στον Πλάτανο, στο Σαμπελόκι, στην Αγίου Πάντων. Τι πλάκα. Κανένα δυο πιτσιρίκες εκεί στη... Ναι, είτε δύο με σκούφο γι' αυτό. Όχι, δύο ούφο με σκούφο. Άμα είναι Αγίου Πάντων. Άμα είναι Αγίου Πάντων, είναι Παουκτζίδες. Παουκτζίδες, ό,τι. Εκεί μένω, ρε, εσύ. Εκεί μένω, ξηροκρίνη μένω. Κατά βάρος Παουξάκη είναι και ο Ζάχος, εντάξει. Ξηροκρίνη μένω. Ανακαλύψει τον εαυτό του λίγο. Πίσω από το νέο σταθμό μένω. Έτσι. Έτσι. Α, οι Παουκτζίδικες, Φυγκοφολιάκες. Εντάξει, είναι όντως. Είναι περισσότεροι Παουκτζίδες. Πώς ήσουν εσείς σπάνιο είδος στην Νεάπολη, κάτι τέτοιο. Άκουτα, το δίνει. Εγώ θυμάμαι, είχε κάποιοι συμμαθητές Αριάνους, αλλά εντάξει, η τριβλική πλειοψηφία τώρα στην Νεάπολη είναι Παουκτζίδες. Καλά, δεν λέει κανείς διαφορετικό. Και εσύ, Τάσο, είσαι πιο μεγάλος, βέβαια. Εγώ θυμάμαι και είχα και Ηρακλήδη, δηλαδή κάτι συγκεκριμένου συνδεσμίτες. Ηρακλήδη, στον επόμενο. Ο κύριος Ματζιούκης θα ήταν τότε που φοιτούσε. Ο Ματζιούκης, φίλε. Θα φοιτούσε τότε στην Νέα. Στο μπλε βουνό που κάποτε ήταν μπλε, έτσι να τα λέμε. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Να σε καλά. Γεια σου, να σε καλά. Να χαίρεσαι τους κορούλους σου. Πες μας ένα τελικό σκορ για την Κυριακή. Την Παρασκευή να μας. Εγώ, άκου να δεις για το ματ. Εγώ με τον Παντελή δεν τον ήθελα. Εγώ επέμενα να μείνω Ερέρα, με στράμποσα. Γιατί. Να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ για Μπουζουξής μου κάνει αυτός. Αλλά στην αρχή μου κάνει. Διπλοπενιά θα τους παίξει τώρα, διπλοπενιά την Κυριακή. Να μην παίξει κλαρίνο. Πες σκορ, σκορ, μην το κάνεις. Άμα δεν το διαχειριστεί, τέλος πάντων, έξι ο Παντελίδης και δεν προσπαθήσει να κλέψει πόντο ή πόντους, εγώ πιστεύω είναι 2-3-0. Ωραία. Να σε καλά. Να σε καλά. Συγγνώμη που σε απογοητεύω. Όχι, η άποψή σου είναι φιλή. Τι να σε καλά, Αριανάκη είναι απολύτη. Για χαρά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Φίλε. Ξέχασα όμως αυτός ο πανούργος τώρα εδώ δίπλα μου. Ξέχασα. Είναι ο φίλος που είπε χθες ότι φοβάμαι διασυρμό. Γι' αυτό ρώτησε το ακριβές σκορ. Αυτός ο πανούργος δίπλα μου, αυτή είναι η φίτσα. Εδώ πέρα με πόδια. Αυτή είναι η φίτσα. Πάμε στον επόμενο. Ξέρεις, να ξέρεις. Το σκούφο, ο Λουτσέσκου. Ναι. Ο Λουτσέσκου το σκούφο θα το βγάλει το 15 Αύγουστο. τέτοια εντολή από το Σαββίδι. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Πήρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γιάννης Παοκάρα, Βεσφαλία. Ασπρόμαυρη. Βεσφαλία. Βεσφαλία. Γερμανία. 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 Ψηλά είναι αυτό. Αυτό είναι. Στον Ντόρτμουντ. Πάει Ντόρτμουντ, την κατάστρεψε, ζάμε, δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Γεια σου, ρε Γιάννη Γίγαντα. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να πάρουν κίτρινα πρωτάθλημα εδώ. Πώς δεν πήρε, δύο συνεχόμενα πήρε. Πήρε τώρα. Έτυχε. 9 πόντους μπροστά, έφτασε στους 3 τώρα. Βασικά, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αδερφέ, τι κάνουν οι Γερμανοί. Πάμε στην Ελλάδα. Πάμε. Και Ρεάλ. Να. Η Ρεάλ σε ενδιαφέρει. Εντάξει. Από το εξωτερικό Ρεάλ. Βασίλισσα. Ένα κύπελο και αν το πάρει η Ιταλία. Η Ισπανία. Τι είναι αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εφαλικά, λοιπόν, τώρα. Πάμε. Κυριακή, τώρα πώς το βλέπετε το παιχνίδι. Διπλό. Διπλό. Άσος, ναι. Αδερφέ. Άσος από ημίχρονο. Ναι. Άσος, ημίχρονο, άσος τελικό. Με ποιον θα βάλει γκολ ο Άρης. Ματέο Γκαρσία. Δεν σου αρέσει. Ποιος Ματέο Γκαρσία. Α, δεν σ' αρέσει ο Ματέο Γκαρσία. Καλός είναι. Ποιος Ματέο Γκαρσία. Καλός είναι ο Γκαρσία. Καλός είναι ο Γκαρσία, φίλε, καλός είναι. Και ένα ο Λάρσον, δύο. Έλα, βρε τώρα. Πού να έρθω, έλα. Μου είπες ποιος να βάλει, σου λέω Ματέο Γκαρσία. Ποιος να βάλει. Εγώ θα βάλω, θα μπω μέσα. Αν με πάρει ο Παντελίδης, δύο γκολ θα βάλω. Εσύ άμα μπεις μέσα, ίσως βάλεις κανένα γκολ. Να σε καλά, πάντως κοπλιμέντο ήταν αυτό. Τέλος πάντων. Τώρα άκου να σου πω, αδερφέ. Για ακούσουμε. Ο Παντελίδης, ο προπονητής σας, θα κοιτάξει το παιχνίδι να πάει να το κλέψει. Θα παραγγείλει από εκεί από το Ζορμπίδι 8 λεωφορεία διόροφα. Θα τα βάλει πίσω και καμιά ανεπίδηση άμα του κάτσει να βάλει κανένα. Και ιστορίες. Το ξέρεις και εσύ. Δεν με χαλάει το διπλό, θέλω εγώ. Πώς θα το πάρει δικό σου λογαριασμός. Διπλό δεν πρόκειται να πάρει καμόλυ μου γλυκό. Ωραία. Δεν πρόκειται. Ένα. Ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα. Λες. Εγώ σου λέω θα φάτε μια τεσσάρα έτσι ωραία. Εντάξει.
για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά τα χρόνια και μετά θα αρχίσουν οι αναγούλες, οι εμετοί και μετά θα σου πω, θα πω τον δικό μου εκεί να σου βάλει το τραγούδι του Ρουβά. Αίμα, δάκρυα και υδρότας. Πάντως έχω, γιατί μου το θύμισε, να είναι καλά ο Ανδρέας, ο πιο Ματέο Γκαρσία που μας είπες, δύο γκολ έχει ρίξει ο Ματέο Γκαρσία σε δύο μάτς. Ναι. Αλλά δεν με κέρδισε. Δεν με κέρδισε. Είπε ποιο Ματέο Γκαρσία. Εγώ είπα, είναι καλό παιχτάκι. Ναι. Θα πιάσει ο Γκαρσία μπάλα, να την έχει σε όλο το 90 λεπτό. Εάν θα έχει κατοχή της μπάλας ο Γκαρσία πάνω από 3 λεπτά, εγώ θα χάσω ό,τι θέλεις. Πώς να την έχει ο Γκαρσία 3 λεπτά, ρε φίλε, τι είναι αυτό που είπες. 3 λεπτά την έχει ένας ποδοσφαιριστής. Στα 90 λεπτά. Στα 90 λεπτά. 3 λεπτά. Όχι, 3 λεπτά δεν μπορεί. Στα 90 λεπτά. Από ποιον περνάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πες μου το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από ποιον. Από ποιον περνάει, από το Μαουρίσιο. 3 λεπτά δεν θα την έχει ο Μαουρίσιο, θα την έχει ο Γκαρσία. Ο Μαουρίσιο θα την έχει, φίλε. Άμα την πάρει την μπάλα ο Μπίσεσβα, μπορεί να την έχει κανένα δεκάλεπτο. Τέλος πάντων, για να δούμε, για να δούμε. Για να δούμε. Άντε, να σε καλά, αδερφέ. Άντε, καλό παλόνια. Βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να σε καλά, Βεσφαλία. Θα στείλω την κασέτα αυτό που είπε στον Γκαρσία. Ποιο Ματέο Γκαρσία. Βεσφαλία. Θα τη στείλω. Βεσφαλία. Βεσφαλία. Την κατέστρεψε, να πούμε. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Το πάμε σε ρί μέχρι τις 10. Έτσι. 6-9-45-2-87 και 3 οχτάρια. 69-45-2-87 και 3 οχτάρια. Οι Τροπαλούριδε και όσοι κρυβακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-56. Να είναι καλά, ο Ανδρέας μου το θύμισε, όντω. Έλα, φίλε, έχουμε γραμμή. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Ο Χρήστος. Έλα, Χρήστο. Σ' ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο εκεί πέρα. Ο Τάσος. Γεια σου, φίλε. Ο Τάσος. Γεια, ναι, γεια σου, Χρήστο. Που μ' αρέσει το χαβαλές που κάνετε. Έτσι. Έτσι είναι ωραίο, υγιεινό, έτσι, χουλιαμά. Μ' αρέσει δηλαδή και γι' αυτό και σας ακούω. Να είσαι καλά. Και να είσαι έχετε καλά, ωραίο δίδυμο και μπράβο σας που κρατάτε έτσι ένα επίπεδο. Πάμε. Τώρα, όσον αφορά για το μάτς της Κυριακής, εγώ θα πρότεινα στον Παντελίδη να δει την κασέτα πώς τους έπαιξε ο Κούπερ στο 0-1 με το Χαβίτο. Αν δω νόμιζα στο 4-1, στον τεπούτο, στον τεπούτο θα λέγες. Όχι, εκείνο είναι το προς αποφυγή. Γιατί ωραίο τεπούτο είχε κάνει τότε ο Κούπερ. Εντάξει, τρεις μέρες ήταν στον πάγκο. Πού τον είδες τον Κούπερ, μπορεί και τον είδες τον Κούπερ. Εσύ Κώστα, δημοκρατία έχουμε. Τα σώψηκα και ξέρω. Ας δει πώς τους κλείδωσε εκεί στο 0-1. Ναι. Και νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες. Εντάξει. Θα παίξουμε τις όποιες πιθανότητες έχουμε. Πώς είπαμε το όνομα του φίλου? Ο Χρήστος. Χρυσταρά. Έλα. Να σου υπενθυμίσω, καλέ μου φίλε, ότι έχω 19 νίκες, 21 μάτς και μόνο 2 ισοπαλίες. Εντάξει, καλά έγινε. Εντός εκτός και πείτε αυτά. Να σου πω κάτι. Αυτό κάτι λέει. Στατιστικά, πέρα της πλάκας τώρα και να μην το πάμε αλλού, δεν θέλω, δεν έχω καμιά όρεξη τώρα, αλλά γιατί και πώς, αλλά... στατιστικά, ρε παιδί μου, όπως και να είναι, κάποια στιγμή θα χάσεις. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν είναι απαραίτητο. Κάποια, όχι, δεν μπορεί. Όχι, όχι. Κερδίσεις. Άλλο μπορείς να πεις, Χρήστο. Στατιστικά μπορείς να πεις, δεν ξέρω αν θα χάσει ο ΠΑΟΚ, όχι από τον Άρη μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Στατιστικά. Ναι, από κάποιον θα χάσει. Όχι, όχι, μπορεί να μην χάσει. Άλλο μπορείς να πεις. Στατιστικά, αυτό που του είπα πριν 2-3 μέρες, Τάσου. Σε κάποιο μάτς θα είσαι και άτυχος. Μέχρι τώρα δεν ήταν ο ΠΑΟΚ. Σε κάποιο μάτς άτυχος. Σε μάτς ακόμη δεν του ήρθε η τύχη. Υπάρχουν, σε πρωτάθλημα. Σε πρωτάθλημα. Όμως μάτς που τον ακύρωσαν 3 μόνο γκολ. Γιατί είχε, λέω. 3 γκολ καθαρά έχουν ακυρώσει μόνο στον Ακόμπ. Γιατί είχε, λέω. Βρε, μπορεί να έχεις 10 δοκάρια. Γιατί είχε, λέω. Αυτό που λέει ο Ζάχος. Ναι. Γιατί είχε, λέω. Στιγμή στατιστικά, δηλαδή μην το δένετε και κόμπο έτσι τόσο πολύ. Εντάξει, πιστεύει στην ομάδα του. Αυτό που σου λέει. Δεν το δένουμε κόμπο. Αυτό που σου λέει 19 νίκες, 21 μάτς είναι σε γεγονό. Δεν το δένουμε κόμπο, αλλά μιλάνε τα νούμερα. Όταν μιλάνε τα νούμερα, εγώ τι να πω. Σωστά, αλλά είναι ένα επίτευγμα, δεν το λέει κανένας. Τώρα από εκεί και μετά, είναι μπάλα, μιλάμε για ποδόσφαιρο, τα πάντα ακριβώς μπορούν να συμβούν. Προς Θεού, δεν λέμε, όχι να σου πω κάτι. Άμα κερδίσει, μαγκιά σου έφερε, σου βγάλω το καπέλο. Θα πω, ήρθε ο Άρης σε χρονιά με τα 34 χρόνια που πάω για πρωτάθλημα και με πούλησε τρέλα, με κέρδισε. Αυτό σου λέω, θα είναι μελαγχολικοί πρωταθλητές, να ξέρεις. Μελαγχολικοί πρωταθλητές δεν υπάρχουν. Για μία μέρα μελαγχολικοί θα είναι. Απλά θα είναι το επίτευγμα της 20ετίας για εσάς. Ναι. Θα περηφανεύεστε άλλη μια φορά ότι κάναμε κάτι σε ένα χωρίς. Εγώ σου είπα. Εγώ και πολλοί κόσμος άλλος που μιλάμε δεν το βλέπουμε έτσι. Και εγώ δεν εμάς το βλέπω είναι τρεις πόντι πιο κοντά στην όχι Ευρώπη. Άκουσα, αλλά ναι. Και για να ολοκληρώσω λίγο και κάτι ακόμα. Έβλεπα προχθές ένα ντοκιμαντέρ που είχε
που έλεγε η Μπάρτσα με τη Ρεάλ. Ναι. Και λέει ο τύπος, ας πούμε. Εμείς πήραμε, λέει, το πρωτάθλημα και το κύπελο σαν Μπάρτσα. Mm-hmm. Η Ρεάλ εκείνη τη χρονιά, λέει, πήρε το Champions League. Mm. Είναι, λέει, είχαμε στεναχώρια. Ήταν σαν να μην κάναμε τίποτα εκείνη τη χρονιά. Σωστό αυτό. Αυτό λοιπόν, η πικρία ότι ο ανταγωνιστής σου, αυτός που δεν θέλεις, παίρνει κάτι αντίστοιχα, μηδενίζει τη δική σου τη χαρά, τη μετριάζει ή τη μηδενίζει. Σωστό είναι αυτό που λες. Ακριβώς. Αυτό. Οπότε αυτό που μπορεί να νομίζει και να γελάνε αμάντα στεναχωριών, φυσικά. Όπως και το αντίθετο. Έτσι, να έτσι. Και έτσι συμβαίνει και στο εξωτερικό και σε όλο τον κόσμο. Οπαδική υγεία είναι. Κάτι πρωτόγνωρο. Οπαδική ακριβώς. Υγεία είναι και έτσι. Κάποιοι θέλουν να το περάσουν και διαφορετικά. Η αλήθεια να είναι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση να ήταν ο Άρης στη θέση του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ στη θέση του Άρη, το ίδιο θα ήθελα και εγώ. Έτσι. Δεν μιλάμε είναι ειλικρινές. Όταν στο λέει ο άνθρωπος της Μπάρτσα, ο παίχτης της Μπάρτσα για τη Ρεάλ και βγάζει το ίδιο πράγμα. Τι ξέρω, βρε τα γατάκια αυτά που πάω Κάρης τώρα. Όταν γινόταν οι μεγάλες κόντρες στο μπάσκετ πάω Κάρης, αυτοί στα δέντρα επάνω ήταν ακόμα, δεν είχαν πέσει. Άντε να είσαι καλά, τι είναι αυτά. Για χαρά, καλό βράδυ. Ωραία. Τι είναι αυτό, είναι κάτι κόκκινα σόρουχα εδώ και στο Open. Ο πρόεδρος είχε ξεσαλώσει εκεί πέρα. Μπάσκετ ήταν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, όχι. Όχι. Κωνσταντίνε, για αυτό που έγραψες, δεν άκουσα τίποτα, ρε φίλε. Πραγματικά. Γιάννης Κώστας τώρα, τι από τα δύο είσαι. Δεν άκουσα κάτι, ρε φίλε. Όχι. Δεν άκουσα και δεν θα το κάνω και θέμα έτσι. Θα περιμένω τις επόμενες μέρες. Γιατί είναι σοβαρό αυτό που λες για τον μπάσκετ, έτσι. Α, ενδοϊκό γενιακό. Λοιπόν, δεν πάμε... είναι ενδοϊκό γενιακό, Παναθηναϊκός είναι αυτός. Α. Πάμε, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε, το όνομά σου. Εγώ είμαι. Ναι, ναι φίλε. Γεια σου, παιδιά. Θα πω το παρατσούκι μου όπως βγαίνω. Όπως θέλεις. Πέτζα. Ο Πέτζα. Πέτζα στο Γιάκο. Γιάκο πέτζα. Ναι. Άνα, μπράβο. Λοιπόν, δύο πράγματα θα πω. Όχι Πέτσα. Πέτζα σου είπε. Πέτζα, έτσι. Πέτζα ήταν και ο Πετσάρσκης στον Άρη. Δύο πράγματα. Ένα θα πω, ας πούμε, για το μάτς που κάτι θέλω να πω συγκεκριμένα. Να μου αρέσουν αυτά τα στατιστικά που λέτε και ο Ζάχος πώς θα κάνει με τις 100. Για να σου πω για τα στατιστικά θα μου το πεις εσύ, Ζάχο, μετά να το βγάλεις. Ναι. Λοιπόν, να πω για το μάτς της Κυριακής που έρχεται. Να μην ξεχνάμε και στον ΠΑΟΚ, εκτός από την ομάδα που έχουμε την αντιπαλότητα μεταξύ μας. Ωραία. Γιατί ο Άρης έχει έρθει και με Κούπερ. Τεράστιο σεβασμός. Με Μπάγεβιτς, τεράστιο σεβασμός για ένα προπονητή που πέρασε από μένα, με έκανε ομάδα που έπαιξε μπάλα, που είδα μπάλα, που με πήρε κύπελο. Τεράστιο σεβασμός. Με Μπάγεβιτς δεν θυμάμαι. Με Μπάγεβιτς δεν θυμάμαι τι έκανε ο Άρης όμως πραγματικά. Δεν ναι, και εγώ δεν θυμάμαι, αλλά φίλε μου είχα τεράστιο σεβασμό. Εγώ δεν μπορούσα να πω. Λοιπόν, μου έρχεται εμένα ένας προπονητής, ο οποίος πρόσεξε Ζάχο, δεν έχω κάτι επειδή είσαι στον Άρη, έχω κάτι επειδή με αυτόν τον άνθρωπο δεν το χωνεύω από την αρχή του προθέματος και θα σου πω γιατί. Για το Παντελίδη λες. Όταν εσύ φίλε μου, στο πάω Καστέρας Τρίπολης και καλά κάνεις για την ομάδα σου, βγαίνεις μετά από 10 δευτερόλεπτα και μου κάνεις δηλώσεις για τη διαιτησία, για το πέναλτι και όλα αυτά και καλά κάνεις λέω, πρόσεχε. Ναι. Ωραία. Και μετά με την ΑΕ κάνεις μου κάνεις στρούκα. Σε 6 μέρες μετά, όχι μετά από 2 μήνες, σε 6 μέρες μετά έγινες μουγκός. Έγινες μουγκός όταν όλοι οι Τρίπολοι και όλες οι εφημερίδες σφυρίζανε, λέγανε για το πέναλτι του Μάνταλου και μετά από μια εβδομάδα ακριβώς πάλι μέσα στον Ολυμπιακό τα offside του Τόνσο που έφευγε μόνος του 2-3 φορές. Όχι, εκεί έγινε τυφλός, δεν έγινε μουγκός Τάσο, εκεί έγινε τυφλός. Στο ένα μάτς έγινε μουγκός, σωστά μιλά. Άλλο τυφλός. Ο οπαδός του Ολυμπιακού και τα ξέρουμε καλά Πέτζα. Ότι συζητάνε με Αθήνα. Πέτζα, λοιπόν, επειδή λίγο εμείς τότε είχαμε ξεκινήσει εκπομπές εδώ πέρα ήμασταν. Για το πέναλ του Μάνταλου η άποψή μου ήταν χειρότερο από του Πρίγιοβιτς. Ναι. Δεν με νοιάζει. Όχι, όχι. Περίμενε. Και αυτό που είχε τότε δεν ήξερα ότι θα έρθει ο Παντελίδης στον Άρη. Ναι, δεύτερη αγωνιστική ήταν. Ναι. Αυτό που λες το είχαμε σχολιάσει εδώ πέρα και με τον Τάσο, έτσι, και οι δύο. Ζάχο, δεν το λέω επειδή είναι στον Άρη. Θα μπορούσε να ήταν στον Απόλλων Αθηνών ναι, σήμερα. Καταλαβαίνεις ναι. Τι εννοώ. Καλύτερα, όταν... Δηλαδή άκουσε με κάτι. Ήταν και ο Τενές στον Άρη. Έφαγα 4 με τον Άρη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις ο Τενές να τον πω εσύ. Είσαι γυριστρούλας από τη μια είσαι από την άλλη. Αυτό που έκανε ο Παντελίδης στις πρώτες αγωνιστικές εμένα με πείραξε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ή δεν βγαίνεις και δεν λες τίποτα σε κανένα. Έχει λογική σκέψη σου. Δεν το συζητάμε. Και κάτι άλλο σε σένα φίλε μου Ζάχο να το πω. Τα στατιστικά που σου αρέσουν. Mm-hmm. 60 χρόνια Α εθνική από το 59 που μετρούνται, 55 φορές μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα 5 λείπατε. Ωραία. Λείπαμε 5 χρόνια όντως. Τούμπα μέσα. Μιλάμε μόνο για τούμπα τώρα. Στατιστικά. Ναι. 9 στα 55 πόσο τις 100 είναι. 9 στα 55 είναι 1 στα 6. Είναι 17%, 16,5%. 17% είναι οι πιθανότητες σου. 31 στα 55 πόσα είναι.
31 στα 55 ναι. Είναι, προτάσουμε 27 είναι 50, 60% αυτό που είπα. Λοιπόν, 60% έχω... Αυτό, έχω αυτό είπα και εγώ. Αυτή, για μιλάμε τώρα για προστορία καθαρά. Πρόσεξε, μιλάσουμε... στα λόγια μου έρχεσαι, αυτό είπα εγώ, ναι. Προχθές το είπα. 60% μιλάμε πάω. Όμως, ναι, μιλάμε για προϊστορία, γιατί ναι. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε ας πούμε, να συμβεί και το 2008, 9, 10 που ήρθες με τον Κόκκι και είχες πολύ καλύτερη ομάδα. Έτσι. Και εγώ ήμουν υπό, ξέρεις, ας πούμε, ναι. Για τα σκυλιά. Ναι. Και πάλι ας πούμε η διαφορά, αν το δεις ας πούμε, και βγάζεις ας πούμε, 4-5 χρονάκια πίσω ναι. Που έχουμε παίξει μπάλα μεταξύ μας εννοώ, όχι ναι, που ναι, ναι. Τέτοιο. Δεν θα ήταν μεγάλη διαφορά από αυτό που μου λες. Θα έλεγε πάλι στο 60 με 9%. Κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες. Σε μια φάση. Η στατιστική... Και στατιστικά. Ναι. Και στατιστικά. Και αυτή τη στιγμή σου λέει και ο Τρέγιας ότι έχω να χάσω στο πρωτάθλημα σε κανονικό match ναι. Και σε play-off θα σου πω. Εδώ και 2 χρόνια, αν βγάλεις τα χαρτιά στην Τούμπα μέσα, ούτε φέτος, ούτε πέρσι με Λουτσέσκου, πρόκειται να δεις, να πρέπει απαντήσω, να πάμε όμως. Επί Ίβιτς να βρούμε την τελευταία ήττα του ΠΑΟΚ ναι. Σε εκείνη την τελευταία αγωνιστική το play-off. Play-off ρε, τέλος πάντων, play-off. Ναι, και άμα θες να το πάμε σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, γιατί το play-off είναι ένα πρωτάθλημα χωρίς τα ξέρουμε τι συμβαίνει και τέτοιο, μιλάμε ας πούμε πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα που μετράνε βαθμοί. Έχω ξεχάσει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει να χάσει από τον πρώτο γύρο με τον Ίβιτς, από τον Ολυμπιακό το 0-2. Ωραία. Σε αυτά που λες, σου λέω κάποια πράγματα στατιστικά. Άκουσε με. Αυτά που λες είναι γεγονότα και δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εγώ η διαφωνία μου είναι στο άλλο. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι, για να κλείσω. Εγώ αυτό το σίγουρο, το 100% δεν υπάρχει. 100%, ναι. Όχι, 100% δεν υπάρχει. Αυτό πουθενά, το 5-0, το 4, ναι. Το, για μένα μπορεί να λέξει και 4-0 όπως το λες. Ναι. Αλλά ναι. Πιστεύω ότι είναι πολύ μικρή η πιθανότητα. Τι να σου πω. Σίγουρα είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ. Έχει και τις ελπίδες του Άρη. Δεν είναι κακή ομάδα ο Άρης. Εντάξει, μην τα λάθουν. Καλά το είπες. Τελευταία ερώτηση να κάνω, Ζάχο, και κλείνω. Γύρνα τα σούμε όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. Σκέψτε το μυαλό σου, όλα ανάποδα. Εσύ ο Άρης, ο Σαββίδης, η ομάδα αυτή που πετάει, που έχει 3 χρόνια τέτοιο, και σου έρχεται ο Πέμπτος να σου παίξει με τον Παντελίδη, μια ομάδα με Καρυπίδη, ο ΠΑΟΚ μέσα στο Χαριλάου, εσύ πρωταθλητής, το ένα το άλλο. Πες μου τι θα έλεγες και στη μαρμίτα που έβγαινε στην τηλεόραση. Αυτό, σε αυτό άκουσε με. Γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούν να απαντήσει και κανένας. Ναι. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή άμα ήταν ανάποδα τα πράγματα. Όλα, και είναι όλα γυρνάτα, μέσα άκουσε μυαλό, με για να δεις αυτό τώρα. Δεν μπορώ να σου το αποδείξω δηλαδή αυτό που θα σου πω. Αλλά ο Τάσος είναι σε κάποιες συζητήσεις. Γιατί όταν πηγαίνουμε ειδικά στο Εσκομπάρ. Είναι ένα πράγμα που το λέω εγώ στους συνοπαδούς μου. Δηλαδή τους λέω, φανταστείτε να είναι ανάποδα τα πράγματα και να ήταν ο Άρης, τι θα λέγαμε. Αλήθεια είναι αυτό. Πιστεύω ότι θα λέγατε 2 φορές χειρότερα. Καλά, ίσως τώρα αυτό μην το λες. Ο οπαδός το ίδιο είναι. Είτε Άρης, είτε ΠΑΟ, είτε τέτοιος. Θα σου πω κάτι. Ίσως το δικαιολογώ, θα σου πω γιατί. Ξέρω, πω, λόγω της... Όχι από κακία. Λόγω ίσως στέρηση τίτλου ακόμα και του κυπέλου. Πέτζα, είσαι ωραίος, δε φίλε. Πέτζα, είσαι πολύ ωραίος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Πέτζα. Πολύ ωραίος, μ' άρεσε ο Πέτζα. Έτσι. Φανταστικός. Όχι, μίλησε με γεγονότα. Μένα μου αρέσουν αυτά, επιχειρηματολόγησε. Αλλά άμα θες πίστεψε αυτό που σου είπα. Είναι κάτι που το λέω εγώ συνοπάδες μου. Δηλαδή ότι καμιά φορά όταν μου λένε αυτή η υπεροψία και που την έχετε. Και προσαβίδι, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά τώρα είστε δικαιολογημένοι να την έχετε, εντάξει. Είναι μια ομάδα σε 21 μάτς, 19 νίκες. Λέω στους δικούς μας, σκέψου να ήταν ο Άρης σε αυτό το επίπεδο, τι θα λέγαμε εμείς. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά εντάξει. Η υπεροψία είναι δικαιολογημένη, γιατί ναι, όλα τα χρόνια που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, ναι. Γιατί έγινα 48, ειλικρινά δεν θυμάμαι άλλη ομάδα από την πόλη που θα μπορούσε να κοντράρει το κατεστημένο του ΠΟΚ. Ναι. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Δεν γίνεται λοιπόν, να μην δεν... Όταν δεν υπάρχει μαρούλι, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Όχι άλλο λέω. Δεν γίνεται να μην δημιουργηθεί άθελά μου, θελημένα μου, μια υπεροψία στο συγκεκριμένο θέμα. Εσείς στη Μεγαλομανία την είχετε και προσαβίδη, τώρα είστε δικαιολογημένοι. Πάμε στους δύο τελευταίους. Μην καλείτε άλλο, είναι παραπέντε πάει. Πάμε, καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Δεν περίμενα. Πάμε στο... για και χαρά και ζωή. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Ξέρετε τι θέλω. Την Κυριακή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, επί μία ολόκληρη ώρα να έχουν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Εννοείς οι αθλητικές εκπομπές. Ακριβώς. Όπως κάνανε με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Δύσκολο το βλέπω.
Λοιπόν, μία ώρα ολόκληρη να ασχολούνται με τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Πώς θα γίνει? Ωραία, εγώ να ρωτήσω κάτι σε αυτό που λες, γιατί δεν έχω δει εκτός τις πρώτες μία-δύο φορές την εκπομπή την αθλητική στο κανάλι του Σαββί, δεν την έχω δει. Εσύ Τάσο τη βλέπεις, πες μας ο ΠΑΟΚ σαν πρωτοπόρος, αν πιάνει περισσότερο χρόνο ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, εδώ είναι. Όχι. Όχι. Το κανάλι του Προέδρου. Περισσότερο μιλάνε για ΑΕΚ Ολυμπιακό, μην τα λες εμένα. Και λιγότερο για τον ΠΑΟΚ. Μα δεν έχουν και ανθρώπους να μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι, εγώ δεν βλέπω τα αθλητικά στο Open. Ναι. Ναι. Πού βλέπεις? Πουθενά. Ναι. Ούτε στο άλλο βλέπω την αθλητική Κυριακή. Εγώ δεν βλέπω. Γιατί συγχύζομαι πραγματικά. Θα μπω να μπω, υπάρχουν δόξα τω Θεώ τα site. Μπαίνω μέσα, βλέπω τις φάσεις. Γιατί κάνουμε εκπομπή και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Αλλά να ακούσω ποιον. Ποιον να ακούσω, το Βανδύ? Πιο πολύ. Το Βανδύ να ακούσω ή το Σφαγιά του ΠΑΟΚ, τον Γκάκο. Ή τον Κατσουράνη. Το αεξάκι αυτό το αεξάκι που έπεσε στον ΠΑΟΚ εδώ και φιλούσε το δικέφαλο. Μπέρδευε τα χρώματα βέβαια. Ποιον να ακούσω, ρε παιδιά? Προχθές με φέραν τον Τζόρτζεβιτς. Ναι. Και πραγματικά έχουν αλλάξει. Γιατί δεν πάνε ένα Τουρσουνίδη? Γιατί δεν πάνε τον Γιώργο Κούδα? Να είναι εκεί μόνιμοι. Δεν θα το κάνω. Σε παρακαλώ. Τώρα, ντεμέκ είναι Πανελλήνες Εβέλεια, Κιμέκια Πανατούρ και 7 αυγά Τουρκίας. Και αν είναι Πανελλήνες Εβέλεια, τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή? Περιμέναμε τόσα χρόνια να ξεσκάσουμε λίγο, να φύγουμε αυτό το κατεστημένο της Αθηναϊκής Κυριακής. Περιμένω να δω τι θα γίνει το φθινόπωρο. Τέλος πάντων. Αλλά... ας το δούμε. Είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Ακριβώς. Κακώς που ασχολούμαστε. Θέλω να πω είναι ότι φαίνεται πόσο μεγάλη ή μικρή γίνεται μια ομάδα. Όταν ο Ολυμπιακός έπεσε με τα Γιάννα και κέρδιζε και κάνανε όλε όλε με τους φιλάθλους και οι φιλάθλοι μίκρυναν με την ομάδα τους. Όταν κέρδιζε με τους άλλους εκεί και τη λέγανε υπερομάδα. Και όταν χάσανε και κέρδισε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είδες κανένα όλε? Από μας? Όχι. Όχι. Εκεί φαίνεται η τεράστια διαφορά. Έχουν μικρύνει τόσο πολύ που κυριολεκτικά έχουν χάσει ό,τι είχαν κερδίσει τόσα χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά, Αναστάση. Και θα το δεις, σιγά σιγά μικραίνουνε και στο τέλος θα αναγκαστούν όλοι αυτοί εκεί κάτω να μιλάνε πολύ διαφορετικά και να έχουν εντελώς άλλη νοοτροπία. Αλλάζουν όλα αυτά. Mm-hmm. Γεια και χαρά σας. Γεια σου, ρε φιλάρε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Έχουμε γραμμή, αν δεν έχουμε, ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο πες για τα εισιτήρια, και... Ζάχο, ναι, και να διαβάσουμε τους χορηγούς και να αποχωρήσουμε. Έλα, πες. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του μεγάλου μάτσε της Κυριακής. Εξέδωσε πριν από λίγο η ΠΑΕΠΑΟΚ, τονίζοντας πως ήταν αναμενόμενο πως η διάθεσή τους θα γίνει μόνο από το διαδίκτυο. Μην περιμένετε ουρές όπως βλέπαμε παλιά κτλ. Και τι ουρές να γίνουν όταν υπάρχουν 21.000 και πλέον διαρκείας και τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι άλλες 3-4.500 που θα διατεθούν. Δεν μπορεί να υπάρξουν. Παραπάνω δεν είναι. Είναι και. Α, προσκλήσεις. Ναι, ναι, είναι και άλλα πράγματα. Κατάλαβες. Λοιπόν, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κτλ. Λοιπόν, η ανακοίνωση έχει ως εξής. Ένα λεπτάκι, έτσι. Και δύο πάνω. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την Πέμπτη στις 9 το πρωί. Επαναλαμβάνω, για όσους φίλους ενδιαφέρεστε για εισιτήριο, μόνο ιντερνετικά, αύριο θα μπείτε στην πλατφόρμα του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά μην μπείτε 9 η ώρα. Να έχετε συνδεθεί πολύ πιο μπροστά. Για πες τη μέση έτσι για να δω. Ναι, γιατί. Για να έχετε σειρά προτεραιότητας. Θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα πάω κάρες για την μπλα μπλα. Ναι, 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 ναι. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.paokfc.gr, επαναλαμβάνω www.paokfc.gr και της ιστοσελίδας της Ticketmaster www.ticketmaster.gr. Πώς την είπες, ιστοσελίδας? Δεν είπες τους έννοιες. Όχι, λέω πώς δεν είπες. Δεν ήπια σήμερα. Καλά είμαι. Η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μόνο μέσω ίντερνετ. Ωραία, πες τη μέση. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι εξής. Θύρα 1, 50 ευρώ. Θύρα 1 τα επίσημα, έτσι. Ναι. Θύρα 2, 3, 40 ευρώ. Δίπλα από την 1. Θύρα 5, 6, 25 ευρώ. 4α, 15. Στην 8, 15 ευρώ. VIP τρίτου 150 ευρώ και VIP τετάρτου 150 ευρώ. Πάνω κάτω ίδιες είναι οι τιμές. Αν εξαιρέσεις την... Όχι, με τα δικά μας λέω. Αν εξαιρέσεις την...
Όχι, νομίζω στο Ντέρμπι 25 ήταν. Στο Άρης ΠΑΟΚ πόσο ήταν. Εντάξει, ίδιες οι τιμές, γιατί έχουμε και το ίδιο μπάτζετ. Ίδιες είναι οι τιμές. Πώς γίνεται να είναι ίδιες τιμές, μωρέ. Ίδιες είναι, ρε κεφάλαια. Γιατί να είναι ίδιες. Εγώ έχω 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ να μου να πληρώνω συμβόλαια. Πέσει... Εσύ πήρες το δώρο του Αλέξη από την ΕΡΤ να πούμε χορηγία. Μας έπιασε τον ποπό, Αλέξη. Μας τον έπιασε τον ποπό. Εγώ στο Open του Προέδρου. Αν δώσει 6-7 εκατομμύρια θα πάρει. Να σας δώσει 6-7 εκατομμύρια. Λοιπόν. Πορκίτο ψητοπολείο, κύριε Τρέγια. Φάει το πορκίτο, σε κάνει γύρω. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοσημείες να σας τρέχουν τα σάλια. Ευχαριστούμε φυσικά τον Πορκίτο που για άλλη μια βραδιά ήταν μαζί μας, έτσι. Και αυτοί να μας και θα είναι. Και αυτοί μας ευχαριστούν δύο φορές, έφαγε σαν τέρα. Τι μιλάς. Γιατί πώς πληρώσαμε, δεν ναι. πληρώνουμε. Όντως, και αυτό γίνεται. Γιατί πληρώνουμε όμως. Γιατί τα πάντα είναι special. Όντως. Και καραμουστάρουμε, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός, η Κοτόπουλο. Νόμιζα θα έλεγες ο καλύτερος άνθρωπος, όχι, γιατί με κοιτούσες. Όχι, δύσκολα. Σουβλάκια, Κοτόπουλο, κάτσε να σε κοιτάξω τώρα, Κοτόπουλο. Πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες. Με ένα κεφάλι. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Ξέρεις τι τρώει το Κοτόπουλο. Τι τρώει. Πώς τσιμπάει κάτι από το ράφος. Ναι, ναι, θυμάμαι. Καραολί και. Σιτάρια. Ναι. Σιτάρι. Καλαμπουκάκια. Σιτάρι σκέφτηκε, είμαι σίγουρος. Τι έγινε, τρέχει αυτό. Εξαϊλώθηκε το χαρτί. Νομίζω ότι η άσχημη αυτή η Αναστασία ρημάχτηκε το πράγμα. Καραολί και Δημητρίου 52 είναι η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολίου. Και delivery ακούει στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας για το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Μόνο να πω, να μην το ξαναδιαβάσουμε, για το διαγωνισμό του Πορκίτο Ψητοπολείου. Ένα τριήμερο στον Πάσχο για δύο άτομα σε συνεργασία με το πρακτορείο Lay Traveler. Δύο εύκολα βηματάκια. Follow και like στη σελίδα Γεράδικο Πορκίτο. Και tag. Το φίλο σου, την κοπέλα σου. Πότε είναι ο διαγωνισμός. Η κλήρωση θα γίνει 25 Φεβρουάριο. Άρα λογικά μέχρι 24. Ωραία. Άρα μπορούν να πάνε και μετά σε 26. Ναι, Κυριακή βράδυ είναι. 26-27 που θα προκριθεί ο Πάγκο του Πανιόνιου μπορεί να το δουν στον Πάσκο. Τα παουξάκια άμα πάνε. Τα αργιανάκια μπορούν να δουν. Τα αργιανάκια δεν θα δουν. Ναι. Ζάχο. Πάμε. Το κερδίσω εγώ, Ζάχο. Μπορεί να πάει. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος. Εγγυημένο το σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται στα συστήματα πετρελαιοκίνησης καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάνο του οχήματός σας. Motorsport Service αυτοκινήτων παντός τύπου Ιορδάνη Τσερκέζος στη Νεάπολη, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252. Πολύ υποστηρίχτες του Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου. Έχουμε πολύ πράγμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας και για δωρεάν κουτραντάν τεχνικό έλεγχο 2310-635-809. Επαναλαμβάνω, για να κλείσετε ραντεβού σας για το σέρβις του οχήματός σας 2310-635-809. Λίγο πιο πάνω από τον ιστορικό Σκορπιό Ανδρέα Παπανδρέου 252 στην ιστορικότατη Νεάπολη και πανέμορφη Νεάπολη. Λοιπόν, καληνυχτίζουμε και το πρατήριο υγρού καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του ΙΣΑΚ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Έτσι, επίσης μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα αυτά στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Για τους φίλους που θέλουν να παραγγείλουν ολοκάθαρο καύσιμο για το πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνείτε 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256, η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, άλλο ένα βράδυ κοντά μας ήταν και το κομμωτήριο Ανανέωση, η φίλη μας η Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κομμωτήριο Ανανέωση για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με πολλές υπηρεσίες κομμωτικής όπως πιστολάκι, χτένισμα, βαφές, αντάβιες μες θα πω εγώ, έτσι, και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 225 και αυτό στο γεφυράκι Μετεώρων, τηλέφωνο 2310-616-999 για τα ραντεβού σας, 2310-616-999, ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με λοιπόν, τους φίλους υποστηρικτές. Αύριο ξανά το ραντεβού μας στις 8. Παναλώνω, Πέμπτη αύριο, μην μπερδεύεστε, όχι Παρασκευή, στις 8 η ώρα. Παρασκευή θα με αφήσει να λοφάρω.
Ο Μαθαίος Λούφαρος. Δεν είναι ο χορός που θα γίνει από την εργασία που δουλεύω. Α, ναι, και εγώ να έρθω. Είναι 9,5 ώρα όμως. Α, 9,5 είναι. Ναι, δηλαδή επειδή η Παρασκευή γίνεται χαμός εκεί, να μην λέμε κάνουμε τζάμπα διαφήμιση. 12.30 ξεκινάει το πρόγραμμα. Πάνε πιάσε τον Κώστα και πες το. 9.30 ώρα είναι το χορός. Τώρα δεν ξέρω, θα συνεχθώ. Πήγαινε, εντάξει, δεν πειράζει. Να δούμε πώς θα γίνει. Θα φέρουμε το Στέλιο, την πρώτη αλλαγή. Να δούμε πώς θα γίνει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μπορεί να φύγω μια ώρα και να φύγω. Εντάξει, εσύ ξέρεις, εσύ ξέρεις. Αύριο να πω στον κόσμο, το ραντεβού μας είναι στις 8 η ώρα. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 12, έτσι. Υπάρχουν και τα μάτια του Champions League, μην ξεχνιέστε. Ναι, ναι, ματσάρες. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από τον ηχολήπτη μας, τον Ιωάννη Τζάτσι, τον κύριο Τρέγια Τάσο Ιατρόπουλο και τον Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη. Και την εκπομπή Ραδιομαρμίτα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Καλό βράδυ.